Καλώς ήρθατε για το τσακαρό καταπληκτικό φατσικό προχωπίνο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουζάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καντου δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα εναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κόρτα από για της μελαγχολίας και να αποθεώσουμε τον κυπελούχο Ελλάδος. Σε παρακαλώ πολύ, φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Προσέξτε, η ελληνική γλώσσα προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες. Είναι τασεούχος λίγοντα. Λέμε ας πούμε, ζαχαρούχος. Έτσι, ζαχαρούχο το γάλα. Είναι το γάλα το οποίο έχει ζάχαρη. Σωστά, Χριστοκιώση, σωστά. Λέμε, ετροπεούχος. Είναι αυτός ο οποίος έχει το τρόπαιο. Έτσι. Λέμε, ο πολιούχος είναι αυτός ο οποίος έχει πολλά έτη. Υπάρχει λοιπόν και ο κακαλούχος. Αυτός είναι ο κυπελούχος Ελλάδος στο βόλεϊ 2017-2018. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Respect και σεβασμό σε αυτά τα παιδιά που σε ένα εχθρικότατο περιβάλλον που ακούγαμε διάφορα για τις μανάδες των παικτών, έτσι, για την Μακεδονία μας. Συνηθισμένα πράγματα. Είναι μαθητές αυτοί ήταν, όπως ξέρετε, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να πάμε την Τετάρτη Δημοτικού στην Πέμπτη Δημοτικού. Είναι δύσκολη η Πέμπτη. Λίγο έχει αποστήτηση, έχει ιστορία, αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Μας δυσκολέψαν λίγο η μελέτη περιβάλλοντος, αλλά είμαστε οκ. Ένας τέτοιος λοιπόν κακαλούχος τίτλος είναι αυτός. Ένας τίτλος με κάκαλα. Ειδικά αυτή την περίοδο. Ειδικά αυτή την περίοδο θα μου πεις έγινε κάτι φοβερό. Η ομάδα αυτή που πήρε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το κυπελάκι. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το κυπελάκι, η κυπελάρα. Γιατί έρχεται απέναντι σε αυτούς οι οποίοι πάλι χαλάσαν τον κόσμο. Χαλάσαν τον κόσμο αυτοί. Οι ερυθρόλευκοι. Χωρίς ρολό δεν έχει τελικό είναι το σύνθημα. Χωρίς ρολό δεν έχει τελικό. Χωρίς ρολό. Δεν έχει τελικό, χωρίς ρολό. Αυτή ήταν η μία πολύ δυνατή είδηση, πολύ δυνατή εικόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δικαιότατα τους πετάξαμε έξω. Φέτος είχαν βγάλει πολύ γλώσσα, μιλούσαν για εύκολη κατάκτηση, εύκολο αποκλεισμό του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό και μια κατάκτηση περίπατο, έτσι έλεγαν. Ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά το καλοκαίρι, αλλά η ψυχή δεν αγοράζεται. Και η ψυχή, ειδικά των Ελλήνων παιχτών που έχουν μπολιαστεί πλέον με το πνεύμα του πρωταθλητισμού, έχουν μπολιαστεί με το δεν το βάζω κάτω ακόμα και όταν είμαι πίσω και κάνω μεγάλες ανατροπές. Έτσι γουστάρουμε κιόλας, έτσι δύσκολα. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Αυτή ήταν η μία δυνατή είδηση. Η άλλη, είδατε ότι και 60 και 70 χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα συνείδησης να πανηγυρίσουν κάτι το οποίο είναι ψεύτικο, κύβδηλο, κάτι το οποίο είναι απατεωνιά. Κάτι το οποίο έχει προκύψει από αφαίρεση βαθμών. Κάτι το οποίο δεν το κέρδισαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, διότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο η αδιάψευστη βαθμολογία, η πραγματική βαθμολογία λέει 64 βαθμούς, με έναν αγώνα λιγότερο ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Είχαμε δηλώσεις, βγήκε και είπε και ο Μελισανίδης, μην τολμήσετε, προσέξτε, ευθεία απειλή κατά της δικαιοσύνης. Σχολείται κανένας? Μας είπα και μάω, τι ωραία μου και τη λεξία κάνει με ένα ρήμα που τώρα που μου ήρθε έτσι το μάω. Μάω που σε βρίσκω, σε νικάω θέλω να πω Χριστοκιώση, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Τρως μπάρα κουλουράκι, γεμιστό, χωρίς γέμιση, απλό, με σουσαμάκι. Δεν φοβάσαι μη σου κάτσει το σουσαμάκι ανάμεσα στα δύο μπροστινά δόντια μετά που είσαι αυτό το... Και χρειάζεται μετά, θέλεις οδοντογλυφίδα ή νύχη για να βγει. Είναι αυτό που πάει και κολλάει εκεί ακριβώς. Είχαμε λοιπόν μια φιέστα, γελάει ο κόσμος. Προσέξτε πόσο πολύ προκλητική είναι. Εκκρεμεί μια δικαστική απόφαση. Ξεχάστε ότι εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Ξεχάστε τώρα, παιδί μου, βγείτε τελείως από αυτό.
ας πάμε να το δούμε τελείως, τελείως αντικειμενικά. Εκκρεμεί μια δικαστική απόφαση. Εκκρεμεί. Εσύ γιατί πας και προτρέχεις να προλάβεις να κάνεις τη φιέστα. Ένα. Ή είσαι τόσο σίγουρος ότι η απόφαση θα είναι υπέρ σου. Σωστά. Ή δύο, τρέχεις να προλάβεις εκβιαστικά να κάνεις τη φιέστα για να κάνεις την ουσία ψυχολογικό πόλεμο να εκβιάσεις την απόφαση γιατί νομίζεις ότι... Εντάξει, τώρα έγινε φιέστα, δεν γίνεται να το πάρουμε πίσω. Μια χαρά γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Πώς θα το χαρώ. Δηλαδή πραγματικά, να κρατήσετε τη φιέστα, έτσι κι αλλιώς. Περιμέναμε να δούμε και τον Κομίνη, δεν έδωσε το παρόν ο Κομίνης. Κρίμας, με σίγμα πως είναι ο Ρίμπας. Δεν είναι σε λιθωνικό όνομα το Κρίμας. Ο Κρίμιας ψευτοκυπελούχοτς. Και πώς το λέει ωραία το τραγουδάκι, ε. Βάλε λίγο το τραγουδάκι. Χάρτινο το κυπελάκι, ψεύτικο πρωτάθλημα. Αν με πίστευες, την εικόνα, το βιντεάκι, θα ήταν όλα αληθινά, αλλά δεν είναι αληθινό αυτό. Είναι κοιλίδα. Κύριε Πατριάρχη, που βγήκατε φωτογραφία με τη φανέλα της ΑΕΚ, οι ιδέες λέει δεν αποθνίσκουν. Όχι, δεν αποθνίσκουν οι ιδέες. Αφόσον πιστεύετε ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα, δεν αποθνίσκουν. Τις κυλιδώνουν όμως και τις μουτζουρώνουν. Τις κυλιδώνουν και τις μουτζουρώνουν. Είστε υπέρ της απατεωνιάς. Αξιότιμε κύριε Πατριάρχα. Είστε. Ή μάλλον όχι Πατριάρχα, Πατριάρχη κάνει η κλητική. Άρχης μέτρης πόλης τρίβης όνης. Εκτός από τον Πατριάρχη λέει και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ερωτώ εγώ. Είναι αυτός ένας τίτλος, είναι ένα πρωτάθλημα για το οποίο είστε περήφανοι. Στην ΑΕΚ. Θυμάστε τι σας έλεγα. Θα δείτε μια χαρά φιέστα να κάνουν. Ούτε καν μπόρεσαν να περιμένουν την απόφαση. Ούτε καν. Και για πρώην τρομοκρατημένους τους είδα και χαρούμενος εγώ. Δηλαδή δεν συνέβη και τίποτα. Μια χαρά τους είδατε. Κανένα πρόβλημα συνείδησης. Κανένα απολύτως. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε. Χρόνια πολλά να πούμε στους Γιώργηδες. Χρόνια πολλά στις Γεωργίες. Χρόνια πολλά και στη γυναίκα μου. Τη μάνα των παιδιών μου. Την ηρωίδα αυτή. Που υπομένει το χαρακτήρα μας. Και τις ιδιοτροπίες μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Νούμερο ένα γιορτή θεωρώ πανελλαδικά. Δηλαδή αν τα βάλουμε σε μια βαθμολογία χωρίς αφαίρεση βαθμών. Γιατί αν βάλουμε αφαίρεση βαθμών πιθανόν να βρεθεί ο Κώστας στην πρώτη θέση. Ή να βρεθεί ο Γιάννης που κανονικά είναι δεύτερος τρίτος. Σωστά. Έτσι πάει. Λοιπόν σήμερα γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Είναι κινητή εορτή. Κινητή εορτή. Δηλαδή πληρώνεις και πάγιο. Κανονικά. Και αν μιλείς παραπάνω, σου έρχεται παραπάνω ο λογαριασμός. Γι' αυτό είναι κινητή εορτή. Δηλαδή σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους Γιοργάδες, στις Γεωργίες, χρόνια πολλά στους συγγενείς σας, όποιον έχετε τέλος πάντων. Γιατί σε κάθε σπίτι όλο και κάποιος υπάρχει. Μπαμπάς, μαμά, παππούς, γιαγιά, βαφτιστήρης, συμπεθέρα, ξάδερφος, συνυφάδα. Γενικά θα υπάρχει. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Πάμε και στα δικά μας. Έχουμε φυσικά και γλαφυρό Κυρσάβα, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε τη χαρμόσυνη νότα στην εκπομπή μας. Λέμε ότι είμαστε σατυρικοί, ότι είμαστε ψυχαγωγικοί, υποτιθέμενη εκπομπή. Και θα μας δώσει και αυτός χαρούμενες νότες. Έτσι δεν είναι? Έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η υπέρτατη ειδονή να ακούς τον Ολυμπιακό να σκούζει για τη διαιτησία. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά αυτό δεν είναι. Απ' τη μία, ο ένας να πανηγυρίζει ένα πρωτάθλημα που το πήρε στα δικαστήρια, στα χαρτιά, αν το πήρε. Δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχει τελεσυνδικήσει η απόφαση. Είμαστε στην Εφέσεων, έχει το διαιτητικό μετά. Να τρέξουμε να κάνουμε μια φιέστα, μην μας το πάρουν. Λες και αν βγει η απόφαση, αν ο Σκουτέρης δικάζει όπως πρέπει,
και αν γράψει ιστορία, αφού δεν φαίνεται πουθενά τρομοκρατία στους παίκτες, αφού ο Κομίνης λέει να βγουν στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται που βάζει τη σφυρίτα, να το λέω κάθε εκπομπή. Κάθε εκπομπή θα το λέω και συγχωρέστε με άμα θα σας κουράσω, αλλά έτσι είναι. Φυσικά, να τιμωρηθεί ο Σαββίδης για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, βεβαίως. Και για το ότι βγήκε τον Μπουφάν και φάνηκε το εσωτερικό. Ναι, να τιμωρηθεί, ναι. Άρα δεν υπάρχει καμία επαιτειότητα του ΠΑΟΚ για διακοπή του αγώνα. Τους λέει να ξαναβγουν να παίξουν. Δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν πείραξε κανένας και κανέναν. Αλλά έτρεξαν και βλέπετε την πρεμούρα τους. Σε κάθε δεύτερη κουβέντα είναι ένα δικαιότατο, ένα πανάξιο πρωτάθλημα. Έχω πει κι άλλη φορά. Είναι σαν να μπαίνει κάποιος μέσα σε ένα καφενείο και πετάγεται ένας, έχει γίνει μια κλοπή στον πρώτο όροφο. Και έχει 100 άτομα μέσα στο καφενείο. Και πετάγεται ένας και λέει: εγώ δεν είμαι ο κλέφτης! Φίλε, σε ρώτησε κανένας. Εσύ γιατί πετάγεσαι, γιατί νιώθεις την ανάγκη να πει: μπαίνεις μέσα στο καφενείο. Δεν είμαι αδερφή! Φίλε, σου είπα και είπε κανένας ότι είσαι. Γιατί νιώθεις την ανάγκη να το φωνάξεις. Όλοι οι υπόλοιποι γιατί δεν φωνάζουν και εσύ φωνάζεις. Γιατί! Δεν είμαι εγώ ο κλέφτης! Όπα! Μεγάλε! Καταρχήν, αν είναι πανάξιο το πρωτάθλημα, άσε να το κρίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι που λένε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, βαφκαλίζονται κιόλας. Αυτοικανοποιούνται λέγοντας συνέχεια: παίξαμε και την καλύτερη μπάλα. Ποια καλύτερη μπάλα, ρε παιδιά! Μας δουλεύετε! Μήπως βλέπετε σομπούτεο, μήπως βλέπετε κάτι άλλο, ξυφασκία στον πάγο, υποβρύχιο τάβλι, άλλο άθλημα, ποια καλύτερη μπάλα, που δεν μπορούσατε να αλλάξετε δεύτερη μπαλιά και με τον Πλατανιά. Σοβαρολογείτε και με τη Λάρισα το ίδιο, που κοιμήθηκε ο Θεός και προκριθήκατε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Νιώθουν λοιπόν την ανάγκη να καπελώσουν, να κουκουλώσουν, έχουν κάνει τις ακαθαρσίες, και βάζουν το χαλί από πάνω και τα πατάνε κιόλας. Για να μην φαίνονται. Έλα όμως που μυρίζουν τα άτιμα τα σκατά, όσο και να τα κρύψεις, έλα που μυρίζουν. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν αεξίδες που ντρέπονται γι' αυτό. Που κάνουν ό,τι ακριβώς κατηγορούσαν τόσα χρόνια το γαύρο για το ψεύτικο πρωτάθλημα, το μουσαντένιο. Το χάρτινο πρωτάθλημα του Βάλνερ το είχαν κάνει τόσα χρόνια επικοινωνιακή σημαία τους. Εμείς δεν θα γίνουμε ποτέ σαν αυτούς. Και να τα πανώ στο γήπεδο. Πρωταθλητής συνείδηση του κόσμου. Πρωταθλητής στο γήπεδο και όχι στα δικαστήρια. Υπάρχει το πανώ κανονικά. Και φυσικά υπάρχει το πανώ και στις σελίδες μας και στο Facebook και παντού. Δεν υπάρχουν λοιπόν αεξίδες που συνειδησιακά έχουν θέμα. Υπάρχουν, αλλά δεν τους είδαμε εχθές. Σε αυτούς τους 60.000 πώς ήταν. Δεν τους είδαμε. Εμείς είδαμε όλε, είδαμε τον κλόουν να τον πετάνε στον αέρα, γιατί περί κλόουν πρόκειται. Αυτός που έδειχνε το δάχτυλο στην κερκίδα. Αυτός που κάνει γκριμάτσες. Αυτός που κάθε τόσο προκαλεί με τις δηλώσεις του. Όλοι εναντίον μας ήταν, λέει. Και ήταν, λέει, είμαστε κλέφτες ονείρων. Ό,τι και να κάνετε, ένα πράγμα σας λέμε. Γίνατε ίδιοι με αυτούς που κοροϊδεύατε τόσα χρόνια. Γίνατε ίδιοι με αυτούς που τόσα χρόνια τους είχατε απέναντι και λέγατε ντροπή και ξεφτύλα. Ίδιοι πήρατε ένα πρωτάθλημα, όχι ακόμα, αλλά φαίνεται ότι παίρνετε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Χάρισμά σας. Όσο και το Μελισανίδη που βρυχάτε, και ας τολμήσουν. Ας τολμήσουν στο δικαστή, στο θεσμό, ας τολμήσει. Αυτό δεν είναι ευθεία απειλή. On camera, ασχολείται κανένας, όπως ασχολήθηκε και με τα καραμπαλίκια του Μυραλάς. Άλλο τόσο. Γελάει ο κόσμος μαζί τους. Όλος ο κόσμος γελάει. Στο δικό μας μάτς δεν μπήκαμε όπως άλλες φορές. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο άλλες φορές. Μια υπόκληση σε αυτά τα παιδιά που κατάφεραν 10 αγωνιστικές. 10 πρέπει να αποτελεί πανευρωπαϊκό, αν όχι παγκόσμιο ρεκόρ. Όχι μόνο η τιμωρία των 10 και κλεισμένο των θυρών, αλλά να κάνουν και το 10 στα 10. Χθες κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι άδειασαν. Φοβήθηκα ότι
Τους κούρασε όλο αυτό το πράγμα. Να πρέπει να αποδεικνύουν κάθε Κυριακή, κάθε αγωνιστική, ότι ναι, εμείς είμαστε. Ξέρετε, αυτό το πράγμα είναι τόσο δυσβάστακο. Κάποια στιγμή μπορεί να λυγίσεις. Κάποια στιγμή δεν αντέξεις, ρε παιδί μου. Γιατί χθες, ξέρετε τι γάρα, περιμένανε χθες το στραβοπάτημα για να πούνε, ορίστε. Μη σας πω ότι άμα χθες χάναμε βαθμό ή βαθμούς, θα βγαίνει η απόφαση ήδη από χθες το βράδυ. Μη σας πω ότι περιμένουν και το στραβοπάτημα, την γκέλα, για να πούν, ορίστε. Εντάξει. Το χάσατε και στη βαθμολογία. Αυτό περίμενα χθες. Έλα όμως που αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα έχει τόσο, τόσο μεγάλα ψυχικά αποθέματα, έχει τόσο ποιότητα. Να μιλήσω και πάλι για την καψούρα μου, την ποδοσφαιρική. Όσοι με ακούτε χρόνια ξέρετε ότι λίγες φορές εκφράζομαι με τέτοια μεγάλη αγάπη για ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα. Αλλά δεν έχω κι εγώ το δικαίωμα. Σε κάποιον, κάποιον να τον γουστάρω πιο πολύ, κάποιος να μην μου αρέσει, ρε παιδιά. Δεν το επιβάλλουμε σε κανέναν. Την άποψή μας λέμε. Εγώ λοιπόν αυτόν με την κυλίτσα και την αφάνα, το Βασίλη Σαλέα, να πούμε, από το Σουρινάμ, ξέρω εγώ που είναι από την Ολλανδία, τον γουστάρω με τα χίλια. Από την πρώτη στιγμή. Γιατί την κολλάει την μπάλα στο πόδι του και δεν την αφήνει να φύγει. Και γιατί ο Ελκαντουρί δεν μου έχει δείξει τίποτα. Παρά ελαχίστων εξαιρέσεων. Γι' αυτό λοιπόν, μπράβο σου για τις αλλαγές μεν Ρασβάν, βεβαίως, με τις αλλαγές, και μπράβο και στον Κουλούρη που άρπαξε την ευκαιρία και τους κέρασε κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Μπράβο μεν, αλλά εγώ θέλω να βλέπω περισσότερο Μπίσεσβαρ και πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε περισσότερο Μπίσεσβαρ. Δεν αξίζει να μην παίζει πολύ ο συγκεκριμένος. Και όταν λείπει ο Πέλκας, αυτός πρέπει να παίρνει τη θέση. Πάλι η ίδια αιμονή με τον Ελκαντουρί, δηλαδή κοντέψαμε να την πληρώσουμε στην αρχή του πρωταθλήματος, πάλι τώρα. Δεν μου δείχνει κάτι το παλικάρι αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο μέλλον και επίσης δεν είναι 10 ο Ελκαντουρί, δηλαδή δεν το βλέπουν ότι δεν είναι δεκάρι. Τέλος πάντων, τώρα μέσα στο γενικότερο χαμό, πάψαμε να μιλάμε και για ποδόσφαιρο, να οι Εφέσεις, να ο Σκουτέρης, να η Σκολαρίκη. Να ο Ποντίκης, να ο Αρετόπουλος, να ο Μελισσανίδης, να ο Δημητριάδης, να η Εφέσιο, να το ένα, να το άλλο, μας τρελάνανε φέτος. Γεράσαμε 3 χρόνια μέσα σε 2 μήνες. Γεράσαμε. Αλλά δεν κλονιζόμαστε. Δεν το βάζουμε κάτω. Δεν τα παρατάμε. Τώρα είναι το πιο δύσκολο μάτς. Πάμε μέσα στη Λεωφόρο για να αντιμετωπίσουμε τον λυσσασμένο Παναθηναϊκό του Αλαφούζου. Ο οποίος δεν έχει μαντήλι να κλάψει, του αφαιρούν βαθμούς, τον πετάνε έξω από την Ευρώπη, του απαγορεύουν τις μεταγραφές. Έτσι έχει μπλέξει τώρα και ένας Ταϊλανδός μέσα για να τους πάρει. Ο καημός του Αλαφούζου, όσοι ζουν στην Αθήνα, αυτό λένε. Πώς θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ είναι. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και εκεί απάντηση. Και θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ εχθρικό περιβάλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέσα στη βδομάδα, γιατί ακόμα είναι Δευτέρα, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά. Η ομάδα στο βόλεϊ, για να γυρίσω εκεί, πραγματικά μας γέμισε με ευτυχία. Και επειδή ήρθε ένα ακόμα κύπελο, επειδή ήρθε ένα ακόμα τρόπαιο, αλλά για 2 λόγους. Ένα, επειδή ήρθε έτσι όπως ήρθε, με παλικαρίσια ανατροπή, τελείως αντρίκια, τελείως παοξίδικη νίκη, αλλά και επειδή ήρθα απέναντι σε αυτούς, γιατί ένα έμβλημα είναι, μια ομάδα είναι, μην νομίζετε ότι είναι διαφορετική. Βλέπετε, χαλάσαν τον κόσμο πάλι. Η διαιτησία λέει και αυτά και η ομοσπονδία και. Αυτοί που βρίζαν πίσω από τον πάγκο μανάδες και φωνάζανε τον Βούλγαρη, τι είναι ακριβώς. Τι είναι, μαθητές από τη Ρόδο, Ροδίτες, Αναντάμ Παπαντάμ, γεννημένοι εκεί, στο Σμαραγδένιο νησί, έτσι δεν λέγεται. Ε? Υποστηρίζαν Διαγόρα Ρόδο όταν ήταν μικρή. Δεν νομίζω. Θέλω, πριν πάμε να ακούσουμε, να βάλουμε την ευχάριστη νότα στην παρέα μας και να ακούσουμε το παραλήρημα του Σάββα Θοδωρίδη. Δεν υπάρχει, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Βάλε λίγο, μαέστρο μου, βάλε. Βάλε λίγο, Θοδωρίδη, ναι.
Αλλά βλέπετε δεν έχουν καμία σημασία τώρα αυτά τα μάτς. Παίζουμε όπως παίζαμε και πέρσι για το κύπελο, τότε μας είχαν βάλει αυτοί οι κύριοι, οι εξηγιαντέ. Και που γίνανε τα διάφορα επεισόδια και τέτοια. Εμάς σαν Ολυμπιακό το κακό είναι ότι οι παίκτες μας, το μόνο που εγώ καγίζω, δεν ακούσανε τον πρόεδρο και τα εννοεί όλα ο πρόεδρος. Μάλλον δεν φώναξε αρκετά για να δεν άκουσε. Όποιος φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και δεν ματώνει, θα φεύγει από τον Ολυμπιακό. Θα υδρώνει, θα πεθαίνει, γιατί αυτή είναι η ιστορία του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας. Όλα τα πρωταθλήματα έτσι τα πήρατε. Τα ακούω από παιδί. Υδρώσατε και αιματώσατε. Οι προγενέστεροι, οι μεταγενέστεροι, οι πάντες. Αυτό σημαίνει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Λιμανίου, η ομάδα με την ψυχή και την καρδιά. Την έχουν ιδάλλως δρόμο. Μόνο αυτά για την ομάδα. Πες μόνο τώρα. Αυτά. Και θα μπω τώρα στο κυρίως θέμα. Εδώ τώρα, το κυρίως θέμα. Αυτό δεν έπεται ότι θα τους δίνετε το δικαίωμα να μας φάζουν κάθε Κυριακή. Γιατί ό,τι έχω πει, έχω κάνει συνεντεύξεις από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Σε όλα έχω βγει. Σε όλα δικαιώθηκε. Έχω πουθενά ψεύτης. Πουθενά. Ό,τι τους είπα, επιτρέπεται να βάζουν αυτούς τους διαιτητές. Έμαθα ότι γίνανε όργια πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τι όργια. Σήμερα αυτός ο κύριος δεν μας φύριξε. Τι όργια. Γιατί δεν μας λες τι όργια. Τον κόρ του κουλούρι. Πεντακάθαρο. Ντροπίεσχο. Κράτησε ο πρώτος. Υπάρχει πέναντι που δεν δίνεται υπέρ του Κρέσπο. Τι πες μας. Αλλά πώς δρούν εναντίον του Ολυμπιακού. Τρία πέναλτι και τα τρία τα πιάσαν την πιάνα την μπάλα μπροστά του με τα χέρια κτλ. Τρία πέναλτι. Αυτό το άτομο. Και θέλουν λέει να το κάνουν και διεθνή. Βέβαια θέλουν να το κάνουν διεθνή. Έχουν βάλει όλους τους διαιτητές στα δικά τους. Κακό πράγμα αυτό να δικούν τον Ολυμπιακό. Και τα πέναλτι δίνονται αφιδόν. Κλαίει και η μάνα του Τρίμχολτ. Εγώ δεν θα πω του Πελέ. Για λέγω έναν πιο άσημο. Και λέει και η μάνα του Χόλγκερ Τρίμχολτ. Και δεν δόθηκε κανένα. Και κάθε Κυριακή που γίνεται κοντεύει να βγει πρώτο σκόρ κάποιο. Κλαίει η μάνα του Αμαφούλε. Ελλάδα με τα πέναλτι. Πες μας με τα πέναλτι. Είναι και ρεζιλίκι. Ρεζιλίκι. Τι δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίξει κανένα με τον Ολυμπιακό. Κανένα δεν θα παίξει. Να το καταλάβω. Δύσκολο να παίξουμε όλοι. Αυτό και όλοι γύρω. Όλοι γύρω. Όλοι γύρω και μπιφτέκι καμιά φορά. Όχι μόνο γύρω. Είναι από του χειρότερου διαιτητά και να σα πω και κάτι. Πάστηξε 2 λεπτά στο πρώτο μήχρονο που κάνει 6 λεπτά. Καθυστέρηση. Ντρόπι. Τέτοια καθυστέρηση λέει. Ούτε εγκυμοσύνη να ήταν. Αν είναι δυνατόν να είναι διεθνή. Πρέπει να φύγει. Ξεκυλίζει αυτό. Όλοι. Έχουν νέα παιδιά. Νέα παιδιά, βεβαίω. Στου σημερινού διαιτητά, παραδείγματο χάρη, πάρτε του έναν-έναν. Του σφυρίζουν. Δύο-τρει ομάδε. Αυτή δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια που σου δίναν τα πρωταθλήματα που σε πέσαν 90-10. Από! Ο μόνος μεγάλος εχθρός είναι ο Ολυμπιακός. Ο μόνος. Λοιπόν, να το καταλάβουν όλοι. Έχουν πέσει απάνω με τα μούτρα στον κύριο Μαρινάκη. Αυτό το Μαρινάκη. Και κατά συνέπεια στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακό δεν είναι ο κύριος Μαρινάκη. Τέτοια λύσα κακιά. Έχει εκατομμύρια από πίσω φίλε. Βέβαια. Οι οποίοι θέλουν τον κύριο Μαρινάκη, τον βλέπουν τον άνθρωπο. Τον βλέπουν. Δύσκολο να μην τον δεις. Είναι παντού. Και πως κάθε μέρα έχει απαλλαχθεί από δύο τρομερές δίκες. Τρομερές δίκες, πώς λέμε. Για να ακούγεται ο κύριος Μαρινάκης. Ναι, ναι. Αυτά τα πράγματα τα βλέπει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Θέλω από εδώ και μπρος και εμείς θα συνεχίσουμε. Πες μας! Είμαστε υποχρεωμένοι. Τι θέλεις, εμείς εδώ είμαστε! Το πιο βρώμικο του κόσμου. Το πιο βρώμικο! Το πιο βρώμικο του κόσμου. Έτσι, αφού δεν το πήρες εσύ. Έχω αστήξει όλες τις κασέτες από όλα. Ναι, αλλά κάνατε πλατούνες να το πάρει η κίτρινη. Κάνατε τα κίμια. Τέλος πάντων, πες μας. Θα μείνει ονομαστός στην ιστορία των αιώνων. Ναι, πώς? Αυτό το βιβλίο. Με αυτά που είδα εγώ εφέτος δεν έχω ξαναγίνει ούτε θα ξαναγίνει. Πουθενά, πρώτη φορά πραγματικά. Και πάω να προλάβω ναι? Γιατί αυτοί ετοιμάζονται για χειρότερα του χρόνου. Δηλαδή? Και θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Ναι. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Εμάς είναι ένα δύο παιχνίδια ακόμα. Θα τα παίξουμε. Θα τα παίξετε. Για να δούμε τι θα γίνει παίξετε. Τώρα. Στο Βόλο πέσανε σουγιαδιές. Ναι. Στο άλλο παιχνίδι ναι. Στη Θεσσαλονίκη βγήκανε πιστόλια. Βγήκανε και πιστόλια. Τα είδες να βγαίνουν τα πιστόλια σου, έτσι. Άρα. Να πάει και ο κόσμος, δηλαδή, να προστατευτεί ο κόσμος τελικά. Από ό,τι βλέπω. Τους τρεις αστυνομικούς που τραυματίσατε στο Γαρεσκάκης μας είπες, δεν μας είπες. Και τον Μάριν, τι έχει συμβεί. Ο Κατσικογιάννης και ο Μάριν. Ο Μάριν του έκανε μήνυση του Κατσικογιάννη. Μήνυση του Κατσικογιάννη. Δεν τον έσπρωσε και πήγε να τον χτυπήσει. Τον έσπρωσε. Αχ, το καημένο το αγόρι. Φτάνει, φίλε, πρέπει να πω σε διάλειμμα. Φτάνει. Διασκεδάσαμε. Εντάξει. Προσέξτε. Θυμηθείτε την κουβέντα του. Τη θυμάστε την κουβέντα του. Να ξέρετε, το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε, Μπαρμπασάβα, δεν είσαι χαρούμενος τώρα που το παίρνει η ΑΕΚ. Ε, σου ξύνησε, δεν τους κάνατε πλατούλες. Τους κάνατε, δεν τους κάνατε πλατούλες. Γίνατε, δεν γίνατε τα κίνη. Τι δυσαρεστήσε, αλλά. Να το βγάλουμε και το πιο βρώμικο. Αφού δεν το πήρε ο Ολυμπιακός, να το βγάλουμε το πιο βρώμικο. Φανταστείτε δηλαδή να το πάρει ο ΠΑΟΚ τι έχει να πει. Εδώ το παίρνει η ΑΕΚ και σκούζει. Συγχωρέστε μάρα, το απολαμβάνω τόσο πολύ αυτό το πράγμα με τις διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού. Η διαιτησία δεν το χορταίνω. Μπορώ να το βάλω ringtone. Ρε τι γίνεται, τι γίνεται. Εμείς, πέρα από όλα τα άλλα, ένα μεγάλο μπράβο στη μεγάλη Νάπολη που άλωσε το Τωρίνο και πάει να πάρει πρωτάθλημα στην Ιταλία μετά από
δεν θυμάμαι εγώ πόσα χρόνια, από την εποχή του Μαραντόνα, κέρδισε μέσα στη Γιουβέντους το 90 σέκος ξερεί όλοι. Μπράβο, γουστάρουμε. Γουστάρουμε. Μπορεί να είμαστε Γιουβέντους, αλλά γουστάρω Νάπολη. Μ' αρέσει. Ο Νότος ο φτωχός. Από την εποχή του Μαραντόνα έγινε αυτό. Και κουραστικό κιόλας το πέρσι. Δέχεται Γιουβέντους, Γιουβέντους, Γιουβέντους. Δηλαδή βρήκε πεθαμένη τώρα τα τελευταία χρόνια τη Μίλαν και την Ίντερ και αλωνίζει. Τέλος πάντων, λίγο μας ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ να σας πω ότι αυτή την Κυριακή το πρωί έχουμε τη 14η αιμοδοσία μας. Ξέρω σας έχω ζαλίσει τον εγκέφαλο και τον έρωτα, αλλά πρέπει να το επισημαίνουμε συνέχεια. Ελάτε να μαζέψουμε φιάλες. Θα υπάρχει τεράστια ανάγκη. Θα είμαστε εκεί έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας, έξω από το ναό, ελάτε έξω από το δεύτερο σπίτι μας, να δώσουμε ματάκι, να κάνουμε το καλό, το θεάρεστο έργο. 14η αιμοδοσία αθλητηρίων. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε τις γραμμές, να μιλήσετε κι εσείς, να πούμε όλα όσα θέλουμε να πούμε. Επιστρέφουμε! Βάλε το σκούρο έτσι. Του, άναψε το πουρο του, όχι, στο αμάξι. Όχι εσύ τίγρη, όχι, επειδή πήγε πουρο και πετάχτηκε, όχι εσύ, όχι εσύ. Συνεχίστε τη χέστα. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Χρόνια πολλά. Γνωστοί Γιώργοι, δες μην αρχίσουμε τώρα. Μην βιάσουμε. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα τελειώσουμε. Χρόνια πολλά. Εδώ και στους δικούς μας Γιωργάδες. Το Γιώργο μας, το φίλο μας από τον Άφλιο. Έτσι τον έχω εγώ. Από τους συντριβανίσιους γενικά. Πάμε, πάμε να δώσουμε γραμμές. Μου δίνετε και όνομα και σας βάζω σε κλήρωση για μία δωράκλα σήμερα, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης, στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Πάμε να πάρουμε γραμμές, πάμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. 64 λέει ο βαθμολογικός πίνακας. Μέσα στις 4 γραμμές τις άσπρες, μέσα στη Χλώη. Μέσα στη Χλώη, στο χορταράκι, έχω 64 και είμαι πρώτος. Είμαι πρώτος. Υπήρχε περίπτωση να κάνουμε εμείς τέτοιο πράγμα ψεύτικο χθες, αυτό που κάνανε δηλαδή πραγματικά? Δεν θα έπεφτε ξεφωνητό ο ένας που θα τολμούσε να πει παιδιά πάμε να το πανηγυρίσουμε? Υπήρχε περίπτωση? Τέλος πάντων, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται Κωστή? Καλά αδερφέ. Χρόνια πολλά σε όλους Γιώργη, δεν θα μας χαιρόμαστε. Είσαι ο, δεν σε κατάλαβα. Δεν λες ποιος, δεν πειράζει. Δεν είναι δίκαιο, πρέπει να βγάλεις το χαρτί από εκεί μπροστά. Δεν υπάρχει χαρτί, θέλω να σας το πω, αν με πιστεύετε. Ελάτε να δείτε, δεν υπάρχει. Θουβού. Έλα ρε Θουβού, έλα ρε Θουβού. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Αυτός. 3-0. Μπαμ, μπαμ, στο 10 λεπτό. Έλα. Χαρτιά, λοιπόν. Γεια σου ρε Πίσεσβαρ. Διέγκο. Άρε φίλε, μόλις τον πέρασα. Πλάκα κάνεις? Όχι, με την Παναγία. Πλάκα κάνεις? Το πετυχαίνω συχνά πυκνά και τον πέτυχα τώρα. Πού είσαι? Πάω στη δουλειά και μόλον πάει εδώ στο Αμερικάνικο σχολείο, είμαι στον παράδρομο της Express. Μπράβο. Μόλον πάει εκεί πέρα το παιδί του. Θέλω να μείνει πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τον γουστάρω μακάρι τόσο πολύ και σαν χαρακτήρα, όποτε μπαίνει θα είχε κάθε δικαίωμα να γκρινιάζει. Είναι ο πιο αδικημένος σε σχέση με την προσφορά του και τον χρόνο του. Έχουμε πει χίλια καλά για τον Λουτσέσκου. Εδώ κάνει λάθος, φίλε. Είναι η προσωπική μου άποψη, δεν του λέμε ποιο να βάλει. Αλλά εγώ το πιστεύω, έτσι, αλλά θεωρώ, γιατί λέει εχθές, αν χάναμε λέει 0-1, ποιον θα έβαζα λέει. Και βέβαια να πεταχτούμε εμείς να πούμε αυτόν 1-0, αλλά ποιον θα έβαζα. Να τώρα βλέπετε, και εγώ λέω το εξής. Με μπήσεις βαρ μέσα, πιθανό να μην έκανες 0-1. Έτσι. Πιθανό, δεν ξέρω, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά τη φιέστα. Βασικά και σε όλη την ομάδα συγχαρητήρια, έτσι, αλλά και σε όλη την ομάδα και στον Ευθύμη. Ναι βέβαια, και στον Ευθύμη. Τον χτεσινό λιτρωτή να πάνε να κάνουν κανένα ευχέλαιο και να έρθουν μια λαμπάδα, γιατί προφανώς πάρα πολλοί κόσμος περίμενε ένα χ, έστω. Έτσι. Αυτό περίμενε. Είδατε, ο Ευθύμης επειδή έβαλε τον γκολ, πρέπει να άκουσε πολλές κατάρες στο παλικάρι. Από πολλούς, ας πάνε να κάνει ευχέλαιο για να, δεν ξέρω, μια λαμπάδα κάτι. Για να μην πάει πάση και τίποτα, να έχει το νου του. Για τη φιέστα, όλο αυτό το σκηνικό κουστί, εκτός ότι
ξέρεις, είναι μια προκαταβολή προς τη δικαιοσύνη ότι εντάξει, εμείς το πανηγυρίσαμε και όλες τα λοιπά. Εάν, λέμε, εάν, που δεν υπάρχει, ας τολμήσουν, αλλά εάν γίνει κάτι ανάποδο, ναι, μετά αυτό το πρωτάθλημα θα είναι μόνο για πασατέμπο, νομίζω. Φυσικά. Έτσι όπως το, παρο... ναι, έτσι όπως το παρουσιάζουν. Τέλος πάντων. Τι να πω. Και εκτός, αυτού, μία λέξη μόνο για να χαρακτηρίσει όλο αυτό, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι ούτε αθλητικό, ούτε πολιτικό μόνο, ούτε κοινωνικό. Είναι συνολικά η αντιμετώπιση της Αθήνας προς όλη την περιφέρεια. Σωστό. Είναι μία λέξη που χαρακτηρίζει όλο, νομίζω. Κοτζαμπάσιδες. Απλά. Να σε καλά, Θουβού. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Βάλε για άνεργο ή πολύτεχνο τα κρέατα. Θύμισε μου λίγο. Γιώργος 500. Να χαίρεσαι και τη γιορτή σου, αγοράκι μου! Ευχαριστώ. Να χαίρεσαι και τη γιορτή σου. Ο γιος μου μικρός. Φιλιά! Φιλιά! Σας καλημέρα! Καλά. Εντάξει, σαν το δικό μου είναι φιδωλός. Φιλιά! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Κάερε στάβε με τίδωλε βεντάρτσε εσωπλικατόριο. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι! Ζου μου σου λένε εχθές και όλα τα κάψαμε. Έτσι. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες, στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, αν με ακούς, άλλαξα κινητό, συσκευή και έχω χάσει το τηλέφωνο σου. Έχουμε ένα μήνα, πάρε με ένα τηλέφωνο ρε αγόρι μου. Θα σου στείλω εγώ βρε, τι στεναχωριέσαι. Έχω ένα μήνα ρε κοσιέσκασα, δεν με παίρνει γι' αυτός, λέω, τον ακούω στο ράδιο, το κάνω, λέω θα με πάρει κάθε μέρα, δεν υπήρχε μέρα που να μην πάρουμε ένα στον άλλο τηλέφωνο. Αγόρι μου. Τώρα όπως άλλαξα τη συσκευή, τον, ξέρεις όταν αλλάζει συσκευή για να μεταφερθούν στο καινούριο, χάνονται ορισμένες επαφές. Σωστό, σωστό. Το ξέρουν όλος ο κόσμος, λέω ψέματα. Λοιπόν, για προχώρα λοιπόν. Καλά δεν τρέπεστε. Τι. Λίγη τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Πώς τον είπατε το Σαββίδι? Λαμόγιο, πώς τον είπε, τι τον είπε? Μάω, μάω. Κάπου... Όχι μάω. Το Σαββίδι, όλους μας είπε. Μάω, που μάω, μάω που σε βρίσκω σε... Το διαιτητή μέσα στο ταξί, θα στο αεροδρόμιο. Όχι, θα σε πνίξω με το κασκόλ, τι παίζει. Και το κασκόλ, με το κασκόλ για να σε πνίξω τον άλλον και με τις κουμπούρες και με τα κλεμμένα πρωταθλήματα. Και το ηχητικό που έχεις να το ξαναβάλεις με την Πάπα θα βρεις ευκαιρία. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Όχι ρε, τι τρώω, δεν υπάρχει. Καμία τρόπο. Μετά μια Κυριακή θα σε δείξω πώς γίνονται οι φιέστες. Ακριβώς. Θα σε δείξουμε πώς γίνονται οι φιέστες. 6 Μαΐου. Όχι, οι γνήσιες, οι αυθεντικές. Οι αυθεντικές. Κλατς κλουτς θα πέφτουν τα βεγγαλικά στον αέρα. Θα ανατιναχτεί όλη η Θεσσαλονίκη. Συχάματα, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Κλέπτες, λοποδίτες, λαμόγια. Έλα μόγια. Και τον παππού τι το βάζεις ρε κοσί, τον παππού φτάνει πια. Όχι φίλε, δεν γίνεται. Σε παρακαλώ πολύ. Κελάσαμε, κρατήσαμε την κοιλιά μας. Αφού δεν σέβεται αυτός τον εαυτό του, γιατί να το σεβαστούμε εμείς? Εμείς βλέπεις, μιλάμε. Τι... Ναι, ακούω μάλλον κάποιος με παίρνει μάλλον. Όχι, σου στείλε μήνυμα ο Τσατσαρός στο τηλέφωνο του Γιώργου την ώρα που μιλάμε. Γουίγκ, ναι, γουίγκ. Από γουίγκ, από σένα είναι. Τέλος πάντων, άμα θέλεις βάλε μου και εμένα στο 820. Βγάλε με ή βάλε με. Πρόσεξε, μην πεις ποιος, γιατί θα την πατήσεις, στημένη στην έμπρο. Φαντάσου, όταν κάποια στιγμή με πιάσετε λάσκα, τι φωνή θα βγάλει αυτός, φίλε, τι θα βγει, δηλαδή. Μεγάλη ευχαρίστηση θα είναι όταν θα κάτω στη λαδόκολα να φάω. Ρε, αυτό εκεί θα σε στείλω έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται το ποιος αυτός. Δώσε μου τρία τελευταία ψηφία. 822 Νικηφορίδης Παύλος. Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! Συχάματα! Αλήθεια στο στυλά, αλήθεια στο στυλά! Το τηλέφωνο. Τροπή σας. Έτσι. Τροπή ναι, ναι. Ίδρωσαν. Φιλιά, γεια σου Παύλε. Γεια σου Παύλε. Νομίζω ότι έχουν κανένα πρόβλημα συνειδησιακό. Τους είδατε χθες. Πραγματικά πειραμάτι. Έχεις καλά τα αφιερώματα. Ξεσαλώσανε όλες οι εφημερίδες σήμερα. Εκτός από τις δικές μας εννοείται. Εδώ τη Φόρτσα και τις υπόλοιπες. Αλλά ξεσαλώσανε όλες. Δίκαια, πρωταθλήτρια, πανάξια αυτά. Η αυτοκράτηρα αλλιώς έτσι. Κανένας ενδιασμός. Καμία συστολή. Καμία αμφιβολία, καμία ντροπή.
καμία πισινή, τίποτα, τίποτα, παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα, έτσι. Και πρέπει εμείς αυτό το πράγμα να το φάμε αμάσιτο, όπως μας το σερβίρουν, λυπούμαθα που σας χαλάμε το πάρτι για το χάρτινο. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Παναγιώτη. 485 Παναγιώτης, πρώτα απ' όλα. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες και στο γιο μου τον Γιώργο. Α, το χαίρεσα τον Καμαρώνης. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θέλω να πω ότι στη χώρα που ζω εγώ, ακόμα το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Στη δικιά μου Ελλάδα, στην πατρίδα μου, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν δικαιούται κανένας να πανηγυρίζει ακόμα. Δεν ξέρω. Όχι, μπορεί να πανηγυρίζει ο άλλος, άμα θέλει, δεν είναι. Απλά ξεφτυλίζεται, εκτείνεται. Ναι, δηλαδή είναι παροδία. Μπορεί να το κάνει και παιδική χαρά, δεν με νοιάζει κιόλας. Ό,τι θέλει. Στη δικιά μου τη χώρα δεν έχει τελειώσει. Ό,τι θέλει. Να σου πω κάτι. Ένας άσχημος χωρίς δόντια, με στραβή μύτη, αλήθωρος, με πεταχτά αυτιά, μπορεί να πει ότι εγώ είμαι ο Star Ελλάς νούμερο 1, ο πιο όμορφος του κόσμου. Λοιπόν, εντάξει, δικαίωμά του δεν να το πει, άμα θέλει. Το θέμα είναι. Respect στο βόλεϊ. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί εκεί στο βόλεϊ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι φάρμακο έχουν βρει. Πάντως η εκπαίδευση να χάνει ο Ολυμπιακός. Τεράστια, φίλε. Πάει καλά. Ιδονή. Όλη τη χρονιά, επειδή πάλι. Δεν με ενδιαφέρει κανένα κύπελο και κανένα τίτλο. Θέλω να χάνουν αυτοί. Πώς το ξέρω. Δηλαδή αυτή την ομάδα θέλω να χάνει συνέχεια. Έτσι, όπως και χθες που έκανε. Όπως χθες. Λυσάξανε χθες στο τέλος, λυσάξανε, είδατε, καροτσάκι το διαιτητή, αυτά έτσι αλλιώς, γιατί, πρόσεξε. Δεν βλέπω τέτοια πράγματα, Κωστή, ειλικρινά, δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω τίποτα από αυτά. Όχι. Θέλω να πω ένα περιστατικό που να το μοιραστώ μαζί σας για να δείτε. Είναι 8 παρά, πίνω καφέ για να έρθω στη δουλειά μου, έτσι. Ναι. Και απέναντι είναι, από το σπίτι είναι, έχει πιτσιρίκια και αποτιμάζεται για το σχολείο. Ναι. Και έρχεται ένας πουτσιρικάς από απέναντι και λέει σε έναν άλλον. Δηλαδή μιλάμε για 6-7 χρονών, παιδάκια. Λέει, κέρδισε ο ΠΑΟΚ, λέει ο ένας τον άλλον. Και λέει ο άλλος, τι για δέο μας το λες, συνέχεια κερδίσει. Τι ωραία. Γεια σου Παναγιώτη! Λοιπόν την αγάπη μου. Φιλιά, ζου μου σου αγόρι μου, ζου μου σου. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Καλημέρα σας. Ναι. Άντε ρε Κωστή, καλημέρα. Περιμένω να βγει και κανένα σε εξής, ρε παιδιά. Κανένας έξι, είτε από τους σωστούς, είτε από αυτούς που πανηγύριζαν εχθές το κύβδηλο, το χάρτινο. Από ποιους σωστούς? Αυτούς που μπούχες ο, πώς το λες, μπούχες ο Μίξοκολο. Τους αρκούρου μπούχες ο νερόκολους. γιατί είχες 60.000 τέτοιους είχε πάντως εκεί. Εγώ δεν είδα. Δεν είδα. Κάτι Κωστή. Ναι. Έχεις δει ποτέ να γίνεται παιδικό πάρτι γενέθλια και να μην υπάρχει τούρτα? Οι άλλοι αυτό κάνανε χθες. Ναι. Κάνανε φιέστα τίτλου χωρίς τον τίτλο. Χωρίς τον χωρίς το τίτλο. Έτσι. Είναι σαν να κάνεις γάμο χωρίς κουμπάρους, νύφη γαμπρό και μια εκκλησία με κόσμο. Τίποτα. Δεν. Απλά μαζεύονται και λένε να ζήσετε. Ναι. Ποιοι να ζήσουν, ρε παιδιά. Είχαν γνωστό κάποιον που είναι παραγωγός με ρύζι και ήθελε να τα ξεφορτωθεί τα ρύζια και διοργάνωσε 5 γαλαντζή γάμους. Ναι. Και τους πάσανε εκεί, πετάξαν τα ρύζια, αυτά τα κουφέτα εκεί, οι ζαχαροπλάστες, κονομήσαν, αυτά κάνανε. Αλλά δεν υπήρχαν γαμπροί, δεν υπήρχαν κουμπάρι, παπάδες, τίποτα. Είναι χωρίς γαμπρούς και νύφες. Τίποτα. Είναι μήνυμα, είναι άλλη προσέγγιση. Είναι γενέθλιο πάρτι χωρίς τούρτα, ρε παιδί μου. Το έβαλε στο κεράκι, το έβαλε στο παιδάκι να φυσήξει τον αέρα. Και χάρηκε κιόλας. Οι άνθρωποι, κοίταξε τώρα, οι άνθρωποι ας το πούμε εκεί πέρα, επειδή είναι μιας άλλης νοοτροπίας, είναι άλλη ράτσα, άλλη πάστα ανθρώπων, ρε παιδί μου. Έχουνε μάθει από τον φαταουλισμό που τους διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια, ανεξαρτήτου ομάδας εκεί κάτω, γιατί όλοι έχουνε ποτιστεί μέχρι βαθιά μέσα στο μεδούλι τους με το ίδιο πράγμα, με το ίδιο, είναι από το ίδιο υλικό φτιαγμένοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αποδείχθηκε περίτρανα. Απλά ξέρεις τι λέγαμε, Θωμάς το όνομα, Θωμάς, καλά θυμάμαι. Τάσους. Λάθος εγώ. Εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, και αρκετοί άλλοι, ότι μετά από αυτό που είχαν πάθει πριν λίγα χρόνια, που τους στέρισαν ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά και σκούζανε, φωνάζανε για πολλά χρόνια αυτό που έγινε με τον Βάλνερ, έλεγες ότι δεν μπορεί, θα υπάρχει εκεί κάποια ντροπή.
Αυτό που κατηγορούς τον άλλον, αυτό που τον ξεφτέλιζες τον άλλον, δεν μπορεί. Θα υπάρχει ένας ενδυασμός, θα υπάρχει μια ντροπή, ρε παιδί μου. Κάτι. Να πεις ότι όχι, δεν μπορώ να. Δε, καμία. Από αυτούς εχθές που είδα. Μπορεί άλλοι στα σπίτια τους να κρύφτηκαν και να ντρέπονται, έτσι. Έχω και αεκτσίδες που μου στέλνουν μηνύματα στο inbox και μου λένε καμία σχέση με αυτό. Δεν θέλουμε να έχουμε. Εντάξει, αλλά είναι η μειοψηφία. Και να ξέρεις, Κωστή, ότι η πλειοψηφία εκεί κάτω, αυτόν εκεί κάτω, είναι της νοοτροπίας ότι με το οποιοδήποτε τίμημα να αποκτήσεις κάτι που σου αποφέρει κέρδος και δεν υπάρχει ούτε ντροπή, ούτε τσίπα, ακριβώς, ούτε τέτοια πράγματα. Αρκεί να το αποκτήσεις, αρκεί δηλαδή να καταφέρεις να πετύχεις το στόχο σου και μπορεί να θυσιάσεις, τι να πούμε τώρα, να μην πούμε τώρα και στον αέρα, ας πούμε, όχι την αξιοπρέπειά σου, φίλε. Αρκεί να θυσιάσεις τι. Μ' αρέσει που προσπαθούν να βγάλουν. Καμιά βαλβίδα να θυσιάσεις, ξέρω εγώ. Ρε Τάσο, προσπαθούν εμάς να βγάλουν γραφικούς. Που λέμε, ρε, μια στιγμή ρε παιδιά. Δεν το παίρνετε στα χαρτιά. Δεν αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί και άλλοι τρεις. Δεν κερδίζω ένα μηδέν όταν διακόπτω το παιχνίδι. Σε διάντροπα. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Ομή παρέμβαση και στη δικαιοσύνη πάνε να όλη η φιέστα αυτή να ξέρει ο κόσμος ότι έγινε για να προκαταβάλουν και να προκαλούν την οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Βλέπεις ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν ομή παρέμβαση με το οποιοδήποτε επικοινωνιακό τρίτο και μέσα σε αυτό ήταν και αυτή 100%. Η φιέστα. Καλά που... Σου είπα, φιέστα χωρίς τίτλο, χωρίς το τρόπαιο, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα όπως γίνεται. Γιατί εντάξει, υπάρχουν τα αθλήματα που πραγματικά κλείνονται στην τελευταία αγωνιστική, στο τελευταίο λεπτό κτλ. Λες εκεί, οκ. Okay. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εδώ τώρα. Υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές. Εκκρεμεί μια δικαστική απόφαση. Λοιπόν, και πες μου τώρα εσύ, ρε Κωστή, αν είσαι δικαστής και αντικειμενικός δικαστής, χωρίς να φοβάσαι οτιδήποτε από αυτά εδώ που καταλαβαίνουμε που υπάρχουν κάτω τις ζωές και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν τους πετάς σήμερα μία απόφαση. 100%. Ακριβώς. Και μετά από αυτό το ας τολμήσει. Ναι, ναι, δηλαδή. Ας τολμήσει. Ρε παιδιά, φαντάζεται κανένας να είχε κάνει όλες αυτές εδώ τις δηλώσεις ως Αβίδης. Τι θα γράφανε αυτοί σήμερα. Τι θα λέγανε αυτοί. Τι επικοινωνιακό χετό θα είχαν εξαπολύσει εναντίον του ΠΑΟΚ και εναντίον εδώ πάνω του Σαββίδη και οποιοδήποτε. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται με τον Τουρσουνίδη, αλλά ξέρετε, για να κλείσω κιόλας, θέλω, ρε Κωστή, να βγει μια απόφαση σήμερα να τα ανατρέψει όλα και πραγματικά η Τζούλια με τη σαμπάνια αυτό που έκανε θα μοιάζει κολεγιόπεδο προς αυτό του κατηχητικού κιόλας. Αυτό που θα πάθουν αυτοί με τις σαμπάνιες θα τις βάλουν σε πολύ μεγάλη κατάψυξη βαθιά, να ξέρεις. Ξέρεις και γιατί άλλο έγινε χθες αυτή η ψεύτικη φιέστα. Για να, αν τυχόν βγει η απόφαση όπως πρέπει να είναι δίκαιη, δηλαδή, αν όχι... Για να κλαίγονται, για να κλαίγονται. Ξέρεις τι, για να πούν, μας το παίρνετε πίσω, ναι, αυτό ναι, που... Ναι, ναι, μα ναι, αυτό θα γίνει. Μα πώς μπορώ να σου πάρω κάτι πίσω που δεν σου ανήκει. Εσύ ναι, εξ αρχής μου το πήρες αυτό το οποίο ανήκει εμένα. Σε μένα, κατάλαβες. Οι άνθρωποι αυτό θα βγουν και θα πούνε αν γίνει το ότι. Γι' αυτό βλέπεις υπάρχουν και τα πανό και όλες οι δηλώσεις μη τυχόν και μη τυχόν. Και μη... Ναι, θα βγουν έξι και θα πούνε, κοιτάξτε ο κόσμος που το πανηγύρισε και του το κλέψανε. Θα δεις. Αυτές θα είναι οι δηλώσεις. Έγινε, Τάσο. Σε χαιρετώ. Βάλε μου και για την κλήρωση 580 Τάσος. Έγινε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Καλημέρα. Καλή σας ημερώτα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί, χρόνια πολλά! Και εσύ για την Γεωργία σου, η οποία είναι ηρωίδα, αρχηγός, ηρωίδα. Ηρωίδα. Μπουμπουλίνα, πώς ανέχεται από όλα που πάνε. Μην το συζητάς. Αν άκουσε τώρα και για την Τζούλια με τη σαμπάνια, θα σου πω εγώ ότι θα επιστρέψεις πίσω. Δεν έχουμε θέματα τέτοια, δεν ξέρω το θέμα. Από τη στιγμή το κρατικό κανάλι, η ΕΡΤ, χρήζει την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Και δεν γυρίζεις και να πει ότι υπάρχουν οι εκκρεμότητες, οι δικαστικές αποφάσεις κτλ. Τι περιμένουμε. Οι άνθρωποι είναι τόσο λερωμένοι, το έχουν πει επανελειμμένος κτλ. Ο άλλος θα βγάλει ένα βιβλίο και πρέπει να γίνει best sellers και θα πάρω στο φίλο μου τον Παύλο και τον Διονύση από ένα βιβλίο, μόλις θα εκδώσει ο κύριος Μπαρμπασάβας, ναι, το οποίο λέει θα είναι παγκόσμιο και θα μείνουν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Ναι, φοβερό βιβλίο.
Τρομερό, μην τυχόν και δεν το πάρει. Ε, καλά. Σε... Το... Όχι θα μόνο. Θα το βάλεις και στην κλήρωση. 50 θα πάρω να τα κληρώσω. Ανάρπαστα θα γίνουν. Σαν ζεστά ψωμάκια θα φύγουν. Και θα ήθελα να πω, όλοι τα είπανε, να μην τα λέω κι εγώ τα ίδια και τα ίδια. Ήθελα να ξέρω, να τους κάνω την εξής ερώτηση. Εάν ο κύριος Σαββίδης αναλάβανε και έπαιρνε φερφή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ ή τον Απόλλων Αθηνών ή τον Πανιούνιο, θα λέγανε τα ίδια? Δεν νομίζω. Θα λέγανε τα ίδια οι ίδιοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτεροι οι οποίοι κάνουν και δείχνουν και λένε και τα λοιπά, θα τον είχαν θεό. Τους τσούζει. Εδώ φίλε, ο ΠΑΟΚ, η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, και η... Μακάρι η πίτα που τους χαλάμε. Ακριβώς. Να βρεθούν άλλοι δύο να αναλάβουν τις άλλες δύο ομάδες ή τις τρεις ομάδες. Να έρθει, πώς να το πω, να ψοφήσουν, δεν θα το ευχαριστηθώ. Δεν το ευχαριστώ καθόλου. Τώρα κάνουν γιατί έσπερξε ο διαιτητής, απόθυσε άλλο θέατρο. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Άλλο θέατρο παραλόγου. Ναι, ναι. Τον ακούμπησε και άλλος δύο φορές. Την άχθηκε πίσω. Ναι, ναι, το την άχθηκε πραγματικά. Εντάξει, κοίταξε. Είναι σχολή Γκαρθία. Αν μια φορά ηθοποιός, πάντα ηθοποιός. Δηλαδή τώρα κάνανε άκουσε σχολή. Άκουσε και η άλλη συνέρθη, η Ξανθιά. Θα αρέσει λοιπόν τον ακούμπησε, τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα και έπεσε. Τι να πει. Τι να πει. Γελάει ο κόσμος, φίλε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Βόλεϊ. Μπράβο τα παλικάρια μας. Και γύρισε ο άλλος και έκανε, τους έκανε νύξη για να, να κατεβάσουν το πανό που βασούσαν οι βολεμπολίστες. Ναι. Για τον Άσο. Για τον Άσο. Ναι. Τους έκανε παρατήρηση. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες και μετά το αφήσανε κάτω και το ξαναπήγανε. Μπράβο στα παιδιά που δεν ξέχασαν το παλικαράκι. Ακριβώς. Σε λίγες μέρες. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 4 Μαΐου πρέπει να είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ο υπεύθυνος του Βόλεϊ. Εγώ δεν με λέει χρωματισμό ένος, λέει. Ναι, ναι, καλά. Εντάξει. Αλλά δεν έκανε παρατήρηση την αστυνομία να διώξει αυτούς οι οποίοι βρίζανε ασύσσουλα την ομάδα του ΠΑΟ και τη Μακεδονία. Αυτά για του χρόνου με γίνεται 4-16 και δώσω. Φιλιά, έγινε, γεια σου Γιώργο. Πάμε δύο γραμμές, μπαμπαμ, ακόμα πριν το διάλειμμα. Τρεις. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που ανοίγω την ομάδα των ακροατριών γυναικών. Βέβαια. Σήμερα ξεκινάς. Εύχομαι καλή και δημιουργική εβδομάδα. Να μην πω πολλά, να δώσω και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλεϊ του ΠΑΟΚ που μας κάνουν περήφανους. Να πω χρόνια πολλά στους Γιώργηδες και τις Γιωργίες. Έτσι, έτσι. Και να δώσω βάλω και εγώ τη συμμετοχή μου για τον κλήρωση. Πες μου λίγο, θύμισε μου. Με λένε Ρένα και το τηλέφωνο μου τελειώνει σε 518. Ρένα, 518. Γεια σου Ρένα! Και πάλι καλημέρα. Σε φιλό, σε φιλό. Καλημέρα σας. Ναι. Εμείς. Εσείς. Άμα είμαστε εμείς, εντάξει τότε. Εσείς είστε με αυτούς ή με εμάς. Εμείς είμαστε εμείς με τους άλλους. Εμείς είμαστε με εκείνους. Μπόχουμ δέρνουμε. Δεν δέρνουμε ρε φίλε, εμείς δεν δέρνουμε. Πάλι ήσουν καλός χθες. Ήμουνα. Πιο καλός από τον Κάνιας. Νομίζω ο Κάνιας δεν υπάρχει του χρόνου, παιδιά. Όπως και... Ο Κάνιας εντάξει. Όπως και ο Αζεβέδο χθες με απογοήτευσε. Υποτίθεται πρέπει να έχω αριστερό μπακ, φίλε, εκεί να φυσάει, δεν είναι, εντάξει. Και ο Κρέσπο μετά κάνει το πάλι λάθος. Καλοκαιρινές αταξίες του Γιώργου που πήρε με το έτσι θέλω Βιερίνια και λοιπούς, ο Μίστερ, πώς θα λέω, Μίστερ Last President δεν κάνει λάθη, νομίζω. Είναι δυνατό να υπήρχε άνθρωπος που να μην θέλει το Βιερίνια, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα λογοδοτήσει αυτός στο Σαββίδι να πει ότι τέλος πάντων τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Καταλαβαίνεις ότι τελείως μένετε μάχη και δεν είναι ωραίο. Απλά και χθες ο Ελκαντουρί δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου. Εχθές. Εγώ Κωστίδα, θέλω περισσότερο μπίσες βέβαια. Που είπα και για τους άλλους παίχτες για αυτό το πράγμα ότι πρέπει να τους δώσουμε όλους μία προετοιμασία όταν παίχτες έρχονται μετά τον Αύγουστο. Πρέπει να του δώσουμε μια προετοιμασία για να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Έξι. Μακάρι να είναι λοιπόν σαν το Βαρέλα του χρόνου ο Ελκαντουρί. Αν μείνει. Αυτό, μακάρι. Αυτό. Εμείς δεν έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, κανένα θέμα. Ούτε προσωπικό, ούτε κολλητός μας είναι κανένας μάνατζερ, ούτε κανένας παίκτης μας χαρτζηλικώνει. Ό,τι βλέπουμε λέμε. Ξεκάθαρα. Μπράβο είπαμε λοιπόν στον Λουτσέσκο όταν έπρεπε. Κριτική σκληρή έτσι, όταν έπρεπε. Έτσι. Λίγο παραπάνω Μπίσεσβαρ το δικαιούται, θεωρώ ο Γίγας. Τι να πω χθες. Λέει, έχω να βάλω γκολ με το κεφάλι από τα 18 μου. Δεν το έχω πει το. Από τα 18 μου λέω. Και πρόσεξε, είναι ζυγισμένη η κεφαλιά.
Δεν ξέρω αν ήθελε 100% να το κάνει, αλλά ο άνθρωπος μέχρι και λόμπα με το κεφάλι έκανε. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Φίλε, είναι η σούστα που έχει το κεφάλι. Τι να πω. Εγώ είπα να πω εκεί που είπε, έχω να βάλω από τα 18, ότι φυσικά δεν θέλει να χάσει την, να χαλάσει την αφάνα. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Κωστή, αυτό που ήθελα εγώ είναι ότι, να πω είναι ότι ξέρουμε όλοι και εγώ παραπάνω ότι το πρωτάθλημα το θέλουμε σαν τρελή. Το θέλουμε όχι σαν τρελή, το θέλουμε ρε παιδί μου, γιατί ξέρουμε ότι το αξίζουμε. Το δικαιόμαστε, αλλά ακριβώς. Το δικαιόμαστε. Αλλά επειδή είμαστε περήφανοι και με το φίλο που είπε πριν 2-3 γραμμές ότι δες τι θα γίνει, αν θα βγει, σούξω. Δεν μπορώ εγώ να ανεχτώ να μου λένε τέτοις παπά. Τι να, σου... Μα, τι να σου λένε. Εντάξει. Τι να σου λένε, μα αφού το δικαιούμαστε. Άγγελε. Τι κλέψαμε τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Ακριβώς. Τι κλέψαμε. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα έκανε και τις γκέλες της, έχασε και τους βαθμούς. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο ευνοήθηκε μία φορά σε μία φάση τον γκολ του Πέλκα στα Γιάννενα. Το λέω συνέχεια. Και το έχουμε κάνει. Το κάναμε. Το κάναμε τατουάζ. Φίλε, το κάναμε τατουάζ. Τελείως. Έχω ανεβάσει στην ομάδα Κωστίνα πώ που έκανα χθε που γράφει 13 φάσεις που ευνοήθηκε η ΑΕΚ και λέω στο δικό μου σχόλιο ότι αν μου βρει κάποιος ΑΕΚτζής 14 φάσεις που ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ, εγώ θα πω ότι okay, κάνουμε λάθος που λέμε ότι η ΑΕΚ το πήρε έτσι. 14. Ναι. Ούτε μία, ούτε τέσσερις, δύο. Αν βρουν 4 θα είμαστε εντάξει. 14 θέλω να μου βρείτε για να πω ότι κάναμε μία παραπάνω, έτσι. Ότι πήραμε μία φάση παραπάνω από την ΑΕΚ. Η φανέλα του Κρέσπο χθες από το Φλίσκα έφτασε στο Σέιχ Σούφιλε. Την ξεχύλωσε σαν Σεντόνι να πούμε Γαμπριάτικο. Άντε. Φιλιά. Οι ξανθιώτες παρακαλά να το πάρει ΑΕΚ παρά ο ΠΑΟΚ τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις. Οι ξανθιώτες έπαιξαν χθες για να κερδίσουν. Ακριβώς. Ξεκάθαρα. Τι κάνανε μέσα στην ΑΕΚ. Ξεκάθαρα. Μπες στην ΑΕΚ δεν ξέρω. Το ημίχρονο 4-0. Δεν ξέρω τι κάνανε. Το ίδιο δεν κάνανε πάντως. Έλα σπάντων. Βάλε μου συγκλήρωση 291. Θα φιλιά, γεια σου Άγγελε. Μια χαρά, γεια. Πάμε, μια γραμμή ακόμα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Μεγάλη ανάρτηση έχεις κάνει σήμερα, γίγαντα. Στη Σιρούλα είναι, τους βλέπετε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρε, που ήθελε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τον βλέπετε, πού είναι αυτός δίπλα. Αυτός 1-0 στο Μελισσανίδη. Δεν είμαστε ότι και ότι, έχουμε λαλιώτη φίλε, μην ψάχνεις. Νομίζω ότι ήταν ο ιδανικός για να δέσει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, Αθλητική Ένωση Κλεπταποδόχων, παιδιά, μπράβο. Δηλαδή, τώρα το μόνο που μένει είναι να βάλετε τον Κοσκοτά. Ούτως ή άλλως, κοκκινοκίτρινη γίνεται ένα. Βλέπεις ότι τελειώνουν τα παιχνίδια του Γαύρου με όποιον και παίζει μόνο για τον ΠΑΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλά. Μιλάμε, Κωστή, ότι ο Κατσικογιάννης, ο οποίος είναι ο διαιτητής που δεν δίνει το Μάρς πέναλτι και υποβολή στο Μάτο στη Λάρισα. Έτσι και αποβάλλει τον Κουλούρη. Και όταν έγινε ο ΠΑΟΚ στο τσάμπι... Ναι. Που απέβαλε τον Κουλούρη έτσι, που άφησε τη Λάρισα να παίζει κατς, είναι ο διαιτητής ο οποίος και εγώ όταν λέει να βγει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, παιδιά. Πείτε τι πίνετε και δεν μας δίνετε. Είναι από το καλό του Προέδρου, είναι εκείνο το λουκουμένα, μας το πείτε να το ξέρουμε. Να χαρούμε έτσι, και εμείς λίγο να τη δούμε. Ρε, παιδί μου. Να περισσέψει κάτι της. Λέει, δηλαδή δεν γίνεται ρε παιδιά. Βγάζει ανακοίνωση ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός και βρίζει την ΕΡΤ, η οποία η ΕΡΤ έβαλε να μεταδώσει το παιχνίδι ο κύριος Ράνιος, ο οποίος είναι αυτός που μεταδίδει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο άνθρωπος, και πάλι για Ολυμπιακός είναι μετριοπαθής, γι' αυτό και τον κράζουν. Αυτοί θέλουν Θαναϊλάκη στο βόλι να φωνάζει, ξέρεις, φίλε, φοβερό, ξέρω εγώ να λέει. Και μάλιστα είπανε, λέει, να ξέρετε ότι λέει μπορούμε και θα γίνουμε χειρότεροι. Χειρότεροι τι, δηλαδή, από αυτό που ακούστηκε ο κύριος Κουντούρης. Ο πρόεδρος θα το πει, κύριος ο Θεός τέλος πάντων να το πει, ο πρόεδρος ένας τέχνης Ολυμπιακού να λέει ότι θα σας μπει τις μάνες όταν κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ή πέρυσι που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα στο Ρέντι και τα καρεκλάκια φεύγανε βροχή στον αέρα σαν φρίσμπι. Τι άλλο θα κάνετε δηλαδή, ας πούμε, θα μας εκτελέσετε. Πόσο πολύ πόνεσε αυτή ειδικά η νίκη επί του Ολυμπιακού στο βόλεϊ. Ειδικά αυτό το διάστημα. Αν νομίζετε ότι τα αθλήματα είναι αυτή την εποχή, τα έχουν διαχωρισμένα, κάνετε μεγάλο λάθος. Ένα πράγμα τώρα, είναι. 2 εκατομμύρια ευρώ budget κάνανε ρε Κωστή για να σε κερδίσουν και τα μισά και παραπάνω τα δίνει το Pitbull, α πούμε. Πρέπει η ομάδα να στηριχτεί. Την Τετάρτη θα έχει και το τρόπαιο στο Παλατάκι. Παίζει με το Φίνικα Σύρου νομίζω στις 5 ώρα το απόγευμα. Φυσικά. Πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί εδώ η διοργάνωση φτιάχτηκε αποκλειστικά για να το πάρει ο Ολυμπιακός.
Και μάλιστα μεγάλο έχουν το χουμάρι, φράσος. Μεγάλο χουμάρι. Έχουν το φράσος. Ξέρεις τι, πήγαμε σε πάρτι δικό τους, φάγαμε την τούρτα, τους πήραμε και τις γυναίκες και φύγαμε. Και μας τη λένε κιόλας, λέει, ήταν λέει κουρασμένος ο Ηρακλής. Καλά ρε, αφού για σας το κανονίσατε να γίνει ο ημιτελικός ο άλλος αργότερα και ο τελικός 3 ώρες νωρίτερα για να τους βρείτε και ψόφιους. Γιατί θεωρούσατε... Πήρε ο πόνος για τον Ηρακλή ξαφνικά. Ναι. Ο Ηρακλής και το λιοντάρι. Τίποτα Κωστή. Ήρθανε οι Μάο Μάο να διώξουν τους Νιάο Νιάο. Ξέρεις, αυτοί εδώ οι οποίοι είναι, θα διδάξουν πολιτισμό να πούμε. Εγώ θέλω να μου πείτε στη δεύτερη ώρα ομοιοκαταληξίες με το Μάο Μάο. Μάο Μάο. Άντε τώρα. Γεια σου Χρήστο. Γεια. Λοιπόν, διάλειμμα. Καθυστερήσαμε κιόλας. Θα διαβάσω μετά τα μηνύματα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολάηδης. Εκπληκτικά πράγματα Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό. Φυσικά οπτικά Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά. Κορυφαίος προορισμός. Την Παναγή Τσαλδάρη 22 στην Νεάπολη. Και ο Ηλίου και ο Ράσιος και φακούς επαφής και εξαιρετικές τιμές και όλα τα μοντέλα. Και ό,τι χρειάζεται για εσάς, για το παιδί σας, για την οικογένειά σας, για τον παππού, για τη μάνα, για τον πατέρα, για όλους. Εκεί. Στην Παναγή Τσαλδάρη 22 στην Νεάπολη. Καφεμάγαζο, αν έχετε κατάστημα, εξαιρετικές γρανίτες χωρίς συντηρητικά. Αν έχετε αγάπη για τα σπιτήσια, να πούμε τα σπιτικά, τα αναψυκτικά. Και φυσικά Εσπρέσο Βέντο. Καφέ Εσπρέσο Βέντο. Φρέντο Εσπρέσο. Μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr για τον επαγγελματία. Αν έχετε καφετέρια, εστιατόριο κτλ. Και βέβαια όλα στα όρθια. Κορυφαίο γυράδικο στο λεωφόρο στρατού 18. Εκεί θα φάτε την κορυφαία σκεπαστή στην πόλη. Εκεί τον κορυφαίο γύρο, τον πιο νόστιμο, τον πιο ζουμερό. Κοτόπουλα σούβλα στα πάντα όλα. Λεωφόρο στρατού 18. Διαλυματούμπεν και επιστρεφοά. Συνεχίζουμε και τον διαγωνισμό. Μου αφήνετε το όνομά σα για μια σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα. Στο κορυφαίο, στο νούμερο 1. Στο πιο καθαρό, στο πιο εκλεκτό κρεοπολείο τη πόλη. Μιχάλης στην περιοχή του Ευόσμου, στη Μενελάου 29. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω! Άντε ρε Κωστάκη! Άνοιξε! Έλα μωρή αρρώστια! Δώσε! Καλό θα είναι να κάτσω και στο μικρόφωνο, έτσι. Πώς με βλέπεις που κινούμε ελεύθερα στο χώρο? Δεν είμαι έλουρος, φίλε, δεν είμαι ακίνητος. Πιθανό να παίζει σήμερα να είμαι και διψήφιος μετά από πολύ καιρό. 6 Μαΐου εμείς έχουμε τη γνήσια, την αυθεντική, την κανονική, την καθαρή, την κρυστάλλινη φιέστα. 6 Μαΐου παίζουμε με τον Πλατανιά στην Τούμπα. Μεσημέρι βαφτίζω κι όσοι. Μεσημέρι βαφτίζω 12 η ώρα στην Αγία Βαρβάρα. Το γιο του κολλητού μου φίλου, του Απόστολου Μιχαλίτσιου. Και το μεσημέρι μετά, το απογευματάκι, έχουμε φιέστα, φίλε, την κανονική. Χωρίς να ντρεπόμαστε για αυτήν. Χωρίς να έχουμε κλέψει κάτι από κάποιον. Αυτοί που δικαιούμαστε. 64 μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με ένα μάτς λιγότερο. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας. Εξαιρετικές γεύσεις εκεί. Απέναντι από το Μασούτη είχε πανηγύρι χθες στον Αγιώργη, τα φιλιά μου και την αγάπη μου μόσα ανταμώσαμε χθες εκεί στον Αγιώργη, στα Ελευθέρια. Μεγάλο πανηγύρι, χαμογελαστός κόσμος, πολύ πάω και περιοχή, δεν το συζητώ, δηλαδή full. Και μόσα ανταμώσαμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Χρόνια πολλά στο Μεγαλέξανδρο, στο Γιώργο Κούδα, άμα πιάσουμε χρόνια πολλά στο γιο του Ιβάν Σαβίδη, το Γιώργο, το μικρό Σαβίδη, χρόνια πολλά στους Γιώργηδες εδώ. Ματζιούκι, Ζαγόρας, όπου υπάρχει Γιώργος, έξω. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις Γεωργίες, στην Γεωργία, όχι μόνο στη Γεωργία, στη Λιθουανία. Γιατί όχι, φίλε, μόνο η Γεωργία, γιατί, δηλαδή κατάλαβα να πούμε. Ε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα, αγόρι μου, έλα. Άντε, φίλε, τι λέει. Τι γίνεται, καλό σας ωραίο. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, έτσι. Ναι, φίλε, δεν υπάρχει πραγματικά. Εχθές, φίλοι, είμαστε στην πλατεία της Βαρσοβίας και ακούω ραδιόφωνο τώρα μέσω ίντερνετ και ακούω μόλις, λέει, το γκολ. Ρε φίλε, μας έχει ακούσει όλη η πλατεία, σε λένε αυτή τι γίνεται. Στο κουλούρι, το γκολ. Ναι, το κουλούρι, ναι, το 2-1. Λέω, δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν φιέστα. Να νομίζω ότι είναι και κανονική. Εμείς θα το πάρουμε μέσα στο κήπεδο. Ξέρεις πόσοι περίμεναν εχθές το στραβοπάτημα? Μη σου πω ότι θα βγαίνει και απόφαση σήμερα από το σκουτέρι. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμος πλέον υποψιάζεται ότι περιμένουν το στραβοπάτημα
Κάπου ρε φίλε, άνθρωποι είμαστε. Κάπου να στραβώσει, κάπου η ομάδα να μην τα καταφέρει και να βγάλουν μετά την απόφαση. Εγώ δεν θέλω να το δικαιολογήσω το Σκουτέρι, αλλά ο άνθρωπος δέχεται αφόρητες πιέσεις. Μπούλινγκ, ρε. Και αυτή η δίωξη που τον έγινε από τον Άριο Πάγο για την τελευταία τριετία για κάποιες αποφάσεις και αυτά. Και ο άλλος χθες δεν ακούς που λέει, αν τολμήσει, λέει. Τολμήστε, λέει. Άκου, φιλέ, τολμήστε. Είναι ισχυρός παράγοντας τώρα, γιατί ο Μελισανίδης δεν είναι κανένα. Είναι ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας και βγαίνει και σε απειλή ευθέως. Αυτό είναι ανοιχτή απειλή. Στα ίσια, φίλε. Μα και η ίδια η φιέστα χθες είναι αυτό ακριβώς, φίλε. Ψυχολογική βία. Κατάλαβες. Έτσι έμαθαν τόσα χρόνια. Να αλωνίζουν. Αυτά τελειώσαν, αδερφέ. Στη συνείδηση του κόσμου είμαστε εμείς οι καθαροί. Εμείς είμαστε οι δίκαιοι πρωταθλητές. Γι' αυτό λέω, δύο ματσάκια ακόμα. Πάρτε το μάτς με το Βάζελο. Θα παίξουν. Τη ζωή τους παίζουν αυτοί απέναντί μας. Ο Αλαφούζος είναι με λύσα θα έρθει να μας αντιμετωπίσει σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε ας κάνουμε το καθήκον μας. Και το 6 Μαΐου έχει φιέστα, την κανονική φιέστα. Ναι, ρε φίλε. Να αλλάξω και λίγο το κλίμα, να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα φιλαράκια εδώ που τρέξαμε και τερματίσαμε στο μαραθώνιο που παίρνουν τώρα από τη Βαρσοβία. Ακόμα σήμερα γυρνάμε. Μπράβο, φίλε. Και πήγαμε και κάναμε και το τάμα, τη φανέλα του πρίγκιπα, την ανεβάσαμε στην ιστοσελίδα έξω από το γήπεδο της Λέγκια. Μπράβο. Μπράβο. Όπου και υπάρχει, είδε ο Πάοξ στην κάθε. Το παλικάρι πήγε στον Αρκτικό, να πούμε, στην άλλη άκρη του κόσμου, ο Βασιλιάδης. Έτσι, ναι, επίσης, ναι. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Και να κάνω ένα κάλυμα σε όλους τους ελεύθερους που δεν έχουν γυναίκα να έρθείτε εδώ στο Βαρσοβία, παιδιά. Άστε, φίλε. Θάνατος. Καφές, πράσινο, μάτι, βελούδα. Δηλαδή, θάνατος. Ελάτε να βγάλουμε φανέλες του ΠΑΟΚ. Αυτές είναι άσπρες, είναι μελαχρινές. Θάνατος. Φίλε, κρίμα που είμαστε πατριμένοι εδώ. Μιλάμε σου πω ένα πράγμα. Πρόσεξε. Λέγε. Σε σχέση με την Τσεχία, ας πούμε, ή με τη Ρωσία, είναι λιγότερο διαφημισμένη η Πολωνία σε επίπεδο γυναίκας. Άνθρωποι όμως που πηγαίνουν έρχονται για δουλειές, λένε, εμείς τους πιστεύουμε γιατί είμαστε καλοπροαίρετοι. Λοιπόν, άνθρωποι που πηγαίνουν έρχονται στην Πολωνία μου λένε δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς ομορφιά. Με την πόλη τους, οι δρόμοι τους είναι δύο φορές όσο είναι. Με την κόλλη τους είπες. Ναι, γιατί στην κοινωνία, μετρό, τραμ, τα πάντα. Δηλαδή, μια σύγχρονη πόλη. Καλύτερο από το δικό μας μετρό. Το δικό μας δεν υπάρχει, φίλε. Γι' αυτό δεν υπάρχει το δικό μας, κυριολεκτικά όμως. Φίλε, το μετρό μας δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Στελάρα. Ακούστε, χρόνια πολλά για τη γυναίκα σου, φίλε. Να σε καλά, φίλε. Και σε όλα τα φιλαράκια που στο σύνταγμα που γιορτάζει μαραθώνιο έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Μπράβο στα παιδιά, πήγαν, έτρεξαν στο μαραθώνιο στην Πολωνία. Τίμησαν και πάλι την Ελλάδα, τα χρώματα, τα εθνικά μας χρώματα, τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Έτσι πρέπει. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα Κωστή από Γερμανία. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Από ποια πόλη? Από το Όφενμπαχ, από το Όφενμπαχ. Όφενμπαχ, έλα γόρι μου, έλα, έλα. Ναι. Λοιπόν παιδιά, αυτοί θα μας τρελάνουν τελείως, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή θα μας τρελάνουν τελείως, μας πουλάνε τρέλα και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Εχθές έβαλα να δω την Παοκάρα της Κώστα στο Νόβα και όπως πάτησα στο άλλο το κανάλι, βλέπω υπάρχει μια γιορτή. Υπάρχει ένα πανηγύρι και κάποιος κύριος Καραλής να μου λέει το πρωτάθλημα, γιορτάζουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τι να κάνει. Η Νόβα έβαλε το φεράκι της. Με αναγκάσα να πάρω στην Νόβα τηλέφωνο. Με αναγκάσα να πάρω τηλέφωνο στην Νόβα, Κώστα. Και τους ρωτάω, συγγνώμη ρε παιδιά, μήπως ξέρετε κάτι παραπάνω, μήπως βγήκε η απόφαση των εθέσεων. Ναι. Γνωρίζετε κάτι. Δεν έχει τι να μου απαντήσει. Τέλος πάντων, τους λέω ρε παιδιά, λίγο σεβασμός. Δηλαδή αν αύριο βγει απόφαση και έρθουν όλα τούμπα, τι θα πείτε για αυτά? Σήμερα το πρωί ανοίγω το ίντερνετ εδώ Κωστή και τι βλέπω, ξενύχτησε λέει και γιόρτασε. Ναι. Στο νυχτερινό μαγαζί που τραγουδάει ο ΠΑΟΚτσής Νίκος, γιόρτασαν το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Δηλαδή θα μας τρελάνουν τελείως. Θα όχι, μας τρελάνουν τελείως. Εμείς θα τους τρελάνουμε, φίλε, όχι αυτοί εμάς. Μα πώς ρε Κωστή, δηλαδή εδώ μας πουλάνε τρέλα εν ψυχρό. Να οι πρωταθλητές γιόρτασαν το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Κύριος... Τι είναι αυτά, σαν να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα, σαν να μην υπάρχει τίποτα, έτσι. Ναι, δηλαδή έχουμε προεξοφλήσει το αποτέλεσμα της έφεσης, την απόφαση, τα πάντα, τελειώσαμε. Πήραμε μεν στο χορτάρι 9 βαθμούς λιγότερους, αλλά είμαστε πρωταθλητές. Ακριβώς. Εδώ φτύνουμε την δηλαδή, σαν να φτύνεις όλο τον κόσμο, φίλε, κατάμουτρα και τη δικαιοσύνη, την αθλητική. Άσε τι λέμε εμείς. Πες ότι εμείς είμαστε υποκειμενικοί. Υπάρχει εκκρεμή μια απόφαση. Μα αυτό τους ρωτούσα στην Όβα. Ξέρετε, παιδιά, φτύνεται τη μισή Ελλάδα.
Αυτό ακριβώς τους είπα. Και λέω, παρακαλώ να το μεταφέρετε και σε όποιους είναι εκεί ανώτεροι, ξέρω εγώ τι, ποιοι είναι οι προϊστάμενοι σας. Δηλαδή, τι μας παρουσιάζετε εδώ τώρα. Καταβάλλετε αποφάσεις. 100%. Είναι τι, και αυτό μέσα στο παιχνίδι, φίλε. Τι γιορτάζετε, να ξέρετε παιδιά, έχουμε ακόμα δύο αγωνιστικές. Να προκαταλάβουν. Εκκρεμούν αποφάσεις δικαστηρίου. Να προλάβουν, να προλάβουν και να προκαταλάβουν. Αυτό είναι. Μα, συγγνώμη Κωστή, και αυτός ο κόσμος εκεί τι γιόρταζε χτες. Έτσι. Δεν θα τρελαθούμε τελείως γιόρταζε, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Καμία τσίπα, αδερφέ. Ειδικά από αυτούς. Δεν ξέρω αν άλλοι αεξίδες, δεν ξέρω αν ντρέπονται. Αλλά αυτούς εγώ όπως είδα χθες, παίκτες, προπονητή, πρόεδρος. Κωστή, τελείως, δηλαδή, συχάθηκα. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα, συχάθηκα. Και έβαλα μετά να δω τι πάω κάνω και βλέπω ένα γήπεδο τιμωρημένο, άδειο, παρατωμένο. 10 αγώνες, φίλε. 10 αγωνιστικές και κλειμένο των θυρών και είσαι ο απόλυτος πρωτοπόρος. Έχεις κερδίσει τα πάντα. Μέσα στο γήπεδο. Και γιορτάζουν αυτοί. Τι πράγμα γιορτάζουν, Κωστή, τι γιορτάζουν. Το χάρτινο, φίλε. Χάρτινο το φεγγαράκι. Μα ούτε χάρτινο δεν είναι. Ούτε χάρτινο δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Αόρατο είναι. Στον αέρα γιορτάζουν. Τώρα, όπως είπε ο άλλος. Τέλος πάντων. Χωρίς τούρτα γενέθλια. Ναι. Έγινε όφελος. Χωρίς τούρτα γενέθλια. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Και εσύ, να είσαι γερός. Yeah. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Θα ξαναπώ πολύ σύντομα. 29 του μηνός, Κυριακή, πρωί. 9 παρά, 8.30, 8 και 4 είμαστε εκεί. Έξω από τη θύρα 3 του ναού. Έξω από τον Τούμπα. Δίνουμε 14η φορά αίμα. Ελάτε, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζετε, ό,τι χρώμα και να είστε, ό,τι εθνικότητα, ό,τι και να πιστεύετε. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε. Μας γουστάρετε, δεν μας γουστάρετε. Ελάτε να δώσουμε αίμα. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είσαι ή? Είμαι η Νίκη. Γεια σου, Νίκη. Τι κάνεις? Μια χαρά, είσαι. Δόξα τω Θεώ. Πήρα και εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να είσαι καλά. Και στον αδερφό μου ιδιαίτερα. Μπράβο. Πραγματικός ακροατής εκπομπής σου. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο στον αδερφό. Έχει γούστο, έχει και του Λίβερο, επίπεδο. Και γλυκά της εκπομπής. Βεβαίως. Και εσύ με χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και στα παιδιά του Βόλεϊ που μας έκαναν πολύ περήφανος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι να πω, έτσι. Όλα με υγεία. Εύχομαι όλο τον κόσμο να είναι καλά. Γιορτάζει μισή Ελλάδα. Χαμός. Νούμερο ένα σήμερα. Νούμερο ένα γιορτή. Πιστεύω. Αυτό. Αυτό. Πήρα να πω και εγώ τις ευχές μου. Αν θες να με βάλεις στην κλίση. Να σε βάλω, Νίκη μου, να σε βάλω. Πες μου τα τρία τελευταία. Ναι, 705. 705. Γεια σου, Νίκη! Ναι. Γεια! Bye, bye, bye! Πάμε, καλημέρα σας! Μάς τώρα πρέπει να κάνω και διάλειμμα. Πρέπει να κάνω, ε! Ναι, γεια σας! Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς! Πέσαμε! Πέσαμε! Πέσαμε, μούτσο! Φίλε, φίλε, κλείς το χαλί, πρέπει να διαβάσω ανακοίνωση. Το ξέχασα και θέλω. Έτσι, η ανακοίνωση που έδωσε ο ΑΣ και το ΤΑΠ ΠΑΟΚ, ακούστε. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ και το ΤΑΠ ΠΑΟΚ έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ανακοίνωση των αντιπάλων. Γηπεδούχων μεσαγωγικά στον ημιτελικό του Final Four κυπέλλου Ελλάδα στο βόλεϊ, τον οποίο η ομάδα μας νίκησε με 3-2 σετ. Συγγνώμη για τη λίγο καθυστερημένη απάντηση, αλλά εμείς είχαμε και ένα τελικό να παίξουμε και ένα κύπελο να κατακτήσουμε. Άλλωστε, η ανακοίνωση των ηττημένων αντιπάλων μας ήταν επίσης λίγο καθυστερημένη, πιθανώς ίσως λόγω του τρόπου με τον οποίο γύρισαν από τη Ρόδο, τον οποίο δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Επική η ανακοίνωση, έτσι. Εις ό,τι μας αφορά, να τονίσουμε ότι καταρχήν συμφωνούμε στο χαρακτηρισμό φαρσοκομωδία που αποδίδουν οι αντίπαλοι μας στο Final Four της Ρόδου. Τον ίδιο άλλο στο χαρακτηρισμό αποδίδαμε και εμείς όλο το τελευταίο διάστημα στις επίσημες τοποθετήσεις μας, γραπτές και προφορικές. Με τη διαφορά ότι το χαρακτηρισμό φαρσοκομωδία που χρησιμοποίησαμε πριν τον αγώνα, το χρησιμοποίησαμε πριν τον αγώνα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και όχι μετά τον αγώνα εκ του ασφαλούς και γνωρίζοντας το αποτέλεσμα. Ο αποδιδόμενος στον ΠΑΟΚ ρόλος του ενορχιστρωτή, σκηνοθέτη και σενεριογράφου δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτικός, αφού δεν κατάφερε να του δώσει τον Όσκαρ σκηνοθεσίας, τι ωραία, σεναρίου και ερμηνείας, όπως τον Όσκαρ πήρε προ διμήνου περίπου σε αθλητικό γεγονός άλλου αθλήματος, ομάδα με τον ίδιο με τον αντίπαλό μας, στον ημιτελικό χρωματισμό φανέλας. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν βρήκαμε 15 οπαδούς του συλλόγου μας από τη Ρόδο να τους βάλουμε στο γήπεδο, απαντούμε ότι οι οπαδοί μας είναι αυτόφωτοι, ανεξάρτητοι, περήφανοι και δεν παίρνουν εντολές από τις δικές του ΠΑΟΚ μαζεύοντας τα αποφάγια κάποιων προσκλήσεων. Απευθυνόμενοι προς τον ΕΟΠΕ, τις υπενθυμίζουμε
προς την ΕΟΠΕ, τις υπενθυμίζουμε προς γνώση και συμμόρφωση. Το σοφόρητο ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Κάπου εδώ αναρωτιόμαστε βέβαια, άραγε στο τελικό δεν υπήρχε sold out από το φιλοθεάμονο βολεϊκό κοινό της Οργανωτικής Επιτροπής και μπόρεσαν έτσι να εισέλθουν έστω και χωρίς γραβάτα και κοστούμι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Το ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος ισχύει και για τη δημόσια τηλεόραση, η οποία εξέδρεψε όλα τα χρόνια νοοτροπίες σαν αυτές που εκφράζονται στην ανακοίνωση την οποία απαντούμε. Φυσικά ουδέν μεγαλύτερο ψεύδος από αυτό που αναφέρεται ότι συμφωνήσαμε από κοινού τον τρόπο διάθεσης των προσκλήσεων, αφού ο ΠΑΟΚ με κάθε τρόπο, προφορικό και έγγραφο, εξέφρασε τη διαφωνία του. Δεν περιμέναμε να συμφωνήσουμε, όπως και δεν συμφωνήσαμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αλλού είσαστε εσείς, αλλού είμαστε εμείς. Με όλους τους άλλους μπορείτε να συμφωνήσετε, όπως και να συμμαχήσετε, όπως και το κάνετε άλλωστε. Όχι με τον ΠΑΟΚ. Δρόμοι παράλληλοι που δεν συναντιούνται. Ας μην κουράζουμε τους φιλάθλους με ανούσιες ανακοινώσεις. Το καθήκον απέναντι στον μεγάλο το κάνατε βέβαια. Ότι όχι εντός αγωνιστικού χώρου. Ελπίζοντας ότι ο χαρτοπόλεμος δεν θα συνεχιστεί, γιατί μερικές φορές είναι επικίνδυνος και ένα ανοιχτό ρολό ταμιακής μηχανής μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο. Επιτρέψτε μας, γιατί έχουμε και ένα κύπελο να πανηγυρίσουμε. Τι να πω. Δεν ξέρω ποιος την έγραψε, αλλά έπως. Αυτά, διάλειμμα, ούτε κουβέντα, ούτε κόμμα δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Έτσι απαντάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μεγάλο να το χαίρεστε βρε. Μπράβο στις γέστες. Άξια η ΑΕΚ. Πανάξια. Υπερπανάξια, υπερατού. Μπράβο, ποιος κουτές τώρα και πια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Τι να περιμένουμε, δεν κρατιώνται οι άνθρωποι! Δεν κρατιώντουσαν τα ναι! Δεν κρατιώντουσαν τα ναι, θέλουν οπωσδήποτε! Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ναι! Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Καλημέρα, Κωστή μου! Καλώς ήρθατε! Δημήτρης! Γεια σου, ρε Δημητράκη! Γεια μένα πολλά στη γυναικούλα σου! Σε ευχαριστώ! Σ' ακούω πολύ καιρό, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο! Και τελευταία! Όχι ρε Κωστή μου, όχι. Για όχι, πες, όχι. Πρώτη φορά ε. Τι να πω ρε Κωστή, Κωστή μου, είμαι τόσο νευριασμένος, είμαι τόσο απογοητευμένος, ξενύχτησα όλη τη νύχτα, όχι για την τροπή τους, και για την τροπή τους βέβαια, αλλά και μας προσβάλλουν και εμάς ρε Κωστή. Μα προσβάλλουν όλη την Ελλάδα, μα όλοι, εκτός από αυτούς βέβαια. Με κάθε τρόπο. Τα έχουμε πει βέβαια χιλιάδες φορές. Αντί να ξενυχτάνε δεν... αυτοί από ντροπή, ξενυχτάς εσύ γιατί. Αυτοί θα έπρεπε. Αυτοί θα έπρεπε να έχουν τύψεις, να έχουν ενοχές, να έχουν τύψεις ενοχές, να αισθάνονται. Έχω φάει πολύ bullying, ρε Κωστή. Πολλά χρόνια τον ΠΑΟΚ τον έβλεπα από παιδάκι. Πήγαινα με τον Βίζα, με τη Ζαμέγαρα. Πήγαινα. Αυτό το πράγμα φέτος δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή. Το πετσί μου αναπτυχιάζει όταν τους βλέπω αυτούς εδώ, με αυτή την κατάντια. Η εικόνα μας εχθές, η εικόνα αυτή εχθές, πραγματικά εμένα μου... Μας προσβάλλει, όχι, Κώστα, και, μας προσβάλλει. Όχι, πρόσεξε, λάθος. Προσβάλλει δεν αυτούς, θεωρούνε, αδερφέ μου, προσβάλλει Κώστα, αυτούς, μου, όχι εμάς. Εμάς γιατί να μας προσβάλλει. Αυτοί θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή. Εγώ γιατί να νιώθω ντροπή, σαν ΠΑΟΚ. Με αυτούς τους ανθρώπους πιάσω αυγό και κόρεψω. Να νιώσεις αηδία, να νιώσεις αναγούλα, να νιώσεις πραγματικά έτσι, ναι. Αλλά ντροπή γιατί. Ντροπή δική τους, φίλε. Αυτοί κάνανε μια ψεύτικη φιέστα. Σαν άτομο, σαν Δημήτρης με ντροπιάζουν, με κατακρεουργούν δηλαδή. Το ότι προσπαθούν να υποτιμήσουν την νοημοσύνη μας. Το ότι πραγματικά, αυτό ναι, αλλά όχι να νιώθω ντροπή. Ντροπή να νιώθω εγώ γιατί. Ντροπή. Εντάξει, λάθος έκφραση. Με ταράξαν τα νεύρα, δηλαδή τόσο πολύ στα μούτρα, τόσο πολύ στα μούτρα. Τόσο πολύ. Κωστή, δύο πράγματα. Με το Μήνου τι έγινε χθες το κατοικό. Με το? Γιατί δεν βγήκε. Με το α, μήνου, δεν ξέρω. Το μήνου. Χθες, παιδιά, απέφυγα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Παραιτήθηκε. Α, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί δεν τον βγάλανε. Δεν νομίζω. Γιατί δεν τον βγάλανε. Και που τον βγάζουν, φίλε, μήπως τον αφήνουν. Τέλος πάντων. Δεν είδα χθες, απέφυγα. Είδα λίγο, προσπέρασα. Προσπέρασα λίγο, δεν άντεχα τόσο φιέστα, δεν άντεχα τόσο, δεν μπορούσα. Όχι, και εγώ δεν το πράγμα, έτσι, το άνοιξα μετά από κανένα δύο ώρες που μας παίξανε, ναι. Τι ώρα μας παίξανε εμάς, για να δω μετά λίγο τις φάσεις. Μετά από κοντά παραπέντε λεπτά. Να δω τι, να αποθεώνουν την χάρτινη πρωταθλήτρια, αυτό, να δω τις φιέστες, από το κρατικό που το πληρώνουμε όλοι μας. Λοιπόν, τι να δω.
Έβλεπα τα κλικό ποδόσφαιρο και το, το γυρνούσα για να δω ποτέ δεν και τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Στο τελικό Κωστή θα πάμε κάτω. Φυσικά. Θα πάμε κάτω. Φυσικά. Ναι, εννοείται. Πάμε. Απλά πιστεύω δεν θα είναι πάνω από 15-17 χιλιάδες τα εισιτήρια. Κωστή μας περιμένουν, μας περιμένουν για σφάξιμο εκεί πέρα. Έτσι. Μας περιμένουν, μας την έχουν αισθημένη πάλι, Κωστή μου. Γι' αυτό λοιπόν θα δεν προσέξουμε. Ξέρω. Να προσέξει ο κόσμος που έδωσε, έδωσε το OK ο κόσμος και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. 19 τελική, οι 15 στην Αθήνα. Άρεκος, χωρίς σχόλιο. 19 τελική, οι 15 στο σπίτι τους. Θα πάμε να πάρουμε το Κύπρο εκεί μέσα. Μακάρι. Αυτό θα γίνει. Αλλά αυτή εδώ είναι διαβόλια, είναι αυτή η διαβόλια είναι. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν φοβόμαστε αυτό τίποτα. Δεν φοβόμαστε, αλλά τα άλλα φοβόμαστε. Όχι τακτικά. Τα και άλλα στα άλλα. Και στα άλλα. Θα είμαστε υποψιασμένοι. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Πολύ, ακούω πολύ. Πρώτη φορά σε πήρα και... Καλά έκανες. Εντάξει. Να μπαίνεις πίσω και να... Νεύρα μου, ναι. Χριστή, βάλε μου λίγο και στην κλήρωση. Ναι, ναι. Πες μου λίγο, θύμισε μου όνομα. Δημήτρης 100. Έγινε. Φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Τι είπε ο Σιμώες? Τι είπε ο Σιμώες? Ε, το είδατε τι είπε? Δεν φοβήθηκαμε εμείς, λέει, να βγούμε να παίξουμε. Μπα, άλλαξε το αφήγημα, άλλαξε το παραμυθάκι, άλλαξε ο Hans Christian Andersen, άλλαξε ο Βαρόνος Μινχάουζεν, άλλαξε ο Πινόκιο. Ε, τι είπε, το είδατε τι είπε? Δεν φοβηθήκαμε να βγούμε να παίξουμε, λέει. Μπα, τι έγινε ρε παιδιά, η τρομοκρατία πήγε περίπατο. Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους, γιατί άλλα λέει ο Κονέ, άλλα λέει ο Χιμένεθ, άλλα λέει ο Σιμώες, άλλα λέει ο Δημητριάδης το βράδυ του μάτς, άλλα λέει μετά, άλλα ένας, άλλα ο άλλος. Άλλα αντάλλα της Παρασκευής στο γάλα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, επίσης. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μπορώ να δώσω και εγώ τις ευχές μου στον αέρα? Να δώσεις, βεβαίως, όπου θέλεις. Λοιπόν. Χρόνια πολλά σας γιορτάζω. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και τα παιδάκια σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο στον αδερφό μου και στην καλλιτή μου που γιορτάζει. Μπράβο, μπράβο. Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Και σε όλους τους γιορτάζοντες. Και ήθελα να φέρω κάτι σχετικά με αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος. Ναι. Και πιστεύω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν, τον κάθε άνθρωπο το χαρακτηρίζουν οι πράξεις του. Ο κανένας δεν μπορεί να σε προσβάλλει, αν δεν προσβάλλει ο ίδιος τον εαυτό σου. Φυσικά. Τις αρχές σου, την ομάδα σου ή τις πολιτικές σου επιθύσεις ή οποιαδήποτε άλλη επιθύσεις. Έτσι. Αυτό προσβάλλει αυτούς. Τώρα να στεναχωριέται κάποιος ή αγχώνεται γι' αυτό, πιστεύω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Είναι καθαρά το μόνο που σε σώζει είναι μια διαφορία. Ακριβώς. Όπως το λες. Λοιπόν, πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό του. Όπως το λες. Γιατί να ντραπώ εγώ, να ντραπώ, γιατί να ντραπώ. Ακριβώς. Γιατί να ντραπεί. Για τις πράξεις της άσχημης του άλλου ή κάτι που είπε άσχημο. Να νιώθω αειδιασμένος, εξοργισμένος, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά. Εντάξει, κατάλαβα τι ήθελε να πει ο άνθρωπος και εσύ κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι, έχει δίκιο ο κάθε άνθρωπος. Ότι νιώθω, ρε παιδί μου, ντροπή για όλο αυτό που γίνεται. Ότι νιώθει ο άνθρωπος ντροπή για όλο αυτό που γίνεται. Τι να πεις. Ο κάθε άνθρωπος, εντάξει, αντιδράει διαφορετικά. Άλλοι στεναχωριούνται, το παίρνουν πολύ κατάκαρδα. Πιστεύω ότι η καλύτερη άμυνα είναι η αδιαφορία. Όλες αυτές τις μέρες, από τις 25 Φεβρουαρίου... Ναι, ναι, για πες. Πες μου κάτι... Όχι, συνέχισε, μη σε διακόπτω. Α, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Επειδή ακούω κάθε μέρα την εκπομπή σου, από τη δουλειά στο γραφείο και όλα τα παιδιά. Χαίρομαι. Περνάμε τέλεια, μας φτιάχνεις τη μέρα. Είναι πολύ καλή εκπομπή σου και κάθε μέρα λιμπέρω και ειδικά την εκπομπή σου. Να σε καλά. Πάρα πολύ το γεγονός, με συγκινεί πάρα πολύ το γεγονός, ότι σε παίρνουν πολλά άτομα από τη Γερμανία. Πολύ, έχουμε πολύ κόσμο στο εξωτερικό. Που μέσα στο ίντερ, ναι. Και... Καλά, εντάξει, επειδή στην κυκλική χρόνια, λογικά και... έχει. Σωστό και αυτό. Απλά και τα παιδιά στην Αυστραλία που έχουν διαφορά ώρα, τώρα είναι ξημερώματα εκεί. Μας ακούνε. Ναι, και εκεί. Είναι εκεί, πολύ συγκινητικό. Από κάθε άκρη του κόσμου έχουμε μηνύματα από τη Μοζαμβίκη, από τη Νέα Υόρκη μας ακούν τα παιδιά επίσης. Δηλαδή, το μπλιμπλίκι αυτό. Πολύ μεγάλη υπόθεση να είμαστε ομφάλιος λόρος με την πατρίδα, με την ομάδα, με την πόλη. Έτσι είναι μεγάλη υπόθεση. Επειδή έχω ζήσει στο εξωτερικό χρόνια, ξέρω πώς είναι, ρε παιδί μου, να σου λείπουν οι δικοί σου άνθρωποι. Το στέκι σου, οι φίλοι σου, οι συγγενείς σου, η ομάδα σου, το γήπεδό σου. Είναι κάπως. Όσο καλά και να περνάς έξω. Εντάξει. Αισθάνομαι την νοσταλγία που είναι μακριά. Αλλά είναι πολύ συγκινητική δεν αυτή η αγάπη και η στήριξη που δείχνει σε σένα. Αυτό πραγματικά με σκλαβώνει. Ναι, και μέσα τη εκπομπή σου. Θέλουν χαιρετισμούς ή οτιδήποτε σε... Μεγάλη υπόθεση. Υπέρ να σχολιάσουν κάποια πράγματα. Μεγάλη υπόθεση. Μας γεμίζει χαρά και ευθύνη αυτό το πράγμα.
Ξεκάθαρα το λέω. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Το εισπράττουμε όμως, αντικειμενικά το εισπράττουμε σαν ακροατές αυτό που λες. Αυτό που... Με χαροποιεί πολύ. Προσφέρεις. Πες μου και το όνομα. Γεγονός, να σε βάλω και στην κλήρωση. Χριστίνα με λένε, είπα το όνομά μου, 577. Γεια σου Χριστινάχη! Ηλιά! Να σε καλά! Καλημέρα! Να σε καλά! Ελπίζω να σε κρατάμε παρέα στη δουλειά, στο εξωτερικό, στο τιμόνι που είστε, έμποροι που φεύγουν έξω με τα αυτοκίνητα, φαρμακευτικοί επισκέπτες, οδηγοί, πολιτές, οτιδήποτε έτσι. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα Κωστάκη! Καλώς το ναι! Καλώς το πλυντήριο! Έγινε λεβέντη μου, έγινε αγόρι μου. Αυτό είναι βάρα τα τύπανα του πολέμου, δεν μασάμε από τίποτα. Τι να μασάμε βρε, όλα σούπα. Να μασίσουμε. Άστος να πάνε να κλείσουν τώρα εξαπλώστρα στη Μύκονο. Άστος. Οι παλιοποιότητες τους είδες. Λοιπόν, αυτή είναι φίλε. Μόνο στα χαρτιά μπορείτε να πάρετε πρωτάθλημα, το ξέρετε. Τώρα στο κύπελο, στο τελικό, εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Και ακόμα το πρωτάθλημα δεν το πήραν, μην βιάζεστε. Δεν είναι σίγουρο. Εντάξει. Θα δούμε. Πρωτάθλημα πήρε ο Ενρίκε, έτσι. Σίγουρο, είναι, πήρε ο Ενρίκε με την Καραμπάχ. Πήρε ο Ενρίκε, ο Πέντρο Ενρίκε στο Αζερβαϊτζάν πήρε πρωτάθλημα. Άμα πήρε ο Ενρίκε πρωτάθλημα με τον Καραμπά, πού να τον πάρει πίσω τώρα. Κάτι. Μπα, όχι φίλε. Δεν ναι, 5 εκατομμύρια θα δώσουν αυτοί, δεν νομίζω. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Αν και αυτοί είναι μυστήριοι, έχουν. Είναι, αλλά άμα ο παίκτης θέλει να γυρίσει, εγώ πιστεύω θέλει να γυρίσει ο τρόπος. Για πες. Ναι, Κωστάκη, καταρχάς χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους. Προσωπικά σε εσένα, στη γυναίκα σου Κωστάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα γιορτάζει η πεθερά μου, πρέπει να την πω χρόνια πολλά τη μητέρα. Λοιπόν, βέβαια, παίζει την πεθερά μας. Μπράβο, βεβαίως. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι. Πώς λέμε για τη μάνα μας, θα πούμε και την πεθερά μας. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, εγώ χτες επειδή είχαμε μια παράσταση σε ένα χωριό, ήμασταν καλεσμένοι ο συλλογός, δεν ξέρω τίποτα φιλαράκι. Μόνο άκουσα σε κάποια στιγμή είμαστε ένα-ένα, στο 80, ναι. Και με λέει ένας απ' έξω, στο 86, γιατί ήμασταν έτοιμοι να βγούμε να χορέψουμε. Βάλαμε γκολ 2-1, δεν πρέπει να κουλούρεις πολύ καλά. Κοίταξε, ναι, δεν παίξαμε όπως άλλες φορές, παρόλα αυτά είχαμε 3 δοκάρια, είχαμε την υπεροχή. Ναι, αλλά... ναι, καλά, ναι, εντάξει. Δεν ο μεγάλος παίκτης που λέγεται Diego Μπίσεσβαρ, αυτός ο υπέροχος αρτίστας, μπήκε με μια... άλλαξε όλο το μάτς. Εντάξει, να πω. Μπράβο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Μπροστά στον Καντουρί, τον προτιμώ χίλιες φορές. Ο Καντουρί είναι η μεγάλη απογοήτευση. Όλοι λέγαμε τα καλύτερα, είναι μεγάλη. Πάλι χθες έκανε ένα καλό μάτς προάλλες, τώρα πάλι χθες δεν πρόσφερε όπως έπρεπε. Τελείωσε. Δεν είναι για τον Πάο. Μπαίνει και αλλάζει όλη τη φυσιογνωμία ο Μπίσεσβαρ. Με τις κάθετές του. Ψάχνεται να ταΐσει. Ψάχνεται να ταΐσει. Είναι ταϊστής, είναι σιτιστής. Το μυαλό του κόβει με 100 στροφές το δευτερόλεπτο. Του Μπίσεσβαρ. Εγώ βλέπω ότι και ο άνθρωπος έχει υπομονή ούτε να διαμαρτυρηθεί ούτε τίποτα. Σε λέει θα έρθει πάλι η ώρα μου. Άνθρωποι που να το πότε... γνωρίζουν καλά μου λένε και ότι είναι και φανταστικό Μπράβο. Παιδί. Φάνταμε. Μια πηγή ενέργειας, πηγή χαράς, πηγή αισιοδοξίας μέσα στα αποδυτήρια. Με τον καλό το λόγο. Πάντως και ο ΑΣ έβγαλε πολύ ωραία ανακοίνωση και συγχαρητήρια στα παιδιά. Γι' αυτό και τη διάβασα. Αυτά τα παλικάρια του βόλεϊ. Που σηκώσανε το κύπελο Μάγκες. Και χαλάσανε τους γάβρους που λέγανε πάμε για τρέμπλ. Τώρα πάμε για τάμπλ να πούμε. Ναι. Τίμπλ, πώς το λένε. Αφήσατε 10 παιδάκια εκεί πέρα, βρίζανε και κάτι έγινε. Δεν πειράζει. Εγώ να πω τον κύριο και αυτό που είπες για τον κύριο Πατριάρχη, υπάρχει και άλλη ομάδα στην πόλη. Ναι. Που δεν έπεσε να παίζει με τα χωριά εκεί πέρα, που δεν χρωστούσε καμιά 200 εκατομμύρια. Ακριβώς. Που δεν πήρε πρωτάθλημα. Που δεν έκανε απάτη, που δεν πιστόλιασε τον κόσμο. Κατάλαβες. Μπράβο, που έκανε περήφανη τον ελληνισμό το 2009-10 πότε παίξαμε τη Φενερμπαχτσέ. Και αυτή είναι η ομάδα υπάρχει κύριε Πατριάρχη. Καλά είναι να τις αγαπάς όλες, αλλά δες τι γίνεται. Που δεν πήρε ποτέ στα χαρτιά πρωτάθλημα. Που έχασε πρωτοαθλήματα και κύπελα από χούντες, από Νέα Δημοκρατία και από ιστορίες φρίκες. Αυτό να ξέρετε. Όπως το λες. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Να σε καλά, να σε καλά. Το είδα, την αφήσα στη Φόρτσα και γουστάρω πάρα πολύ και πρέπει να το πούμε. Ο τίτλος «Οι άνδρες κερδίζουν μέσα στα γήπεδα». Και υπάρχει αφίσα και των κυπελούχων του βόλεϊ και των πρωταθλητών του ποδοσφαίρου, Βαρέλα. Στην αφίσα το είδα και μ' άρεσε. Το «Οι άνδρες κερδίζουν μέσα στα γήπεδα». Εκεί, μέσα στο χόρτο. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Τέσσερις. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Βεβαίως, εσείς. Ναι, ο Στάθης σου είμαι. Γεια σου, ρε Στάθη. Κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Για πες. Πήρα να πω να μην βγάλεις αυτό να το τσαχλαμά του Ολυμπιακού, να μας χαλάσει τη Δευτέρα πρωί-πρωί. Δεν να πούμε... πειράζει, ευθυμούμε. Πώς βάζουμε ηχητικά από Σταυρίδη, από Ηλιόπουλο, από Βέγκο, βάζουμε και από εκεί. Οι μυρολογίστρες εκεί του Πασαλιμάνιου. Εντάξει. Βάλεμε στην κλήρωση Στάθης 427
Και να πω και ένα σύνθημα, Μάο, Μάο, φρύλε δε σε λαλάω. Ναι, ναι, μάλιστα. Έχει πολλές ομοιοκατελεξίες με το Μάο. Να μην πω και τίποτα. Έχουν έρθει, δεν μπορώ να τις διαβάσω τις περισσότερες. Πάμε όλη φυλακή μαζί. Φιλιά, γεια σου Στάθη. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε να πάρουμε μπαμ μπαμ και τις τρεις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Όχι, πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι, γεια σας. Πέσαμε μαζί στον μεθε, μεθε, μεθε. Καλημέρα. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαν όλοι μαζί. Πέσαν, πέσανε, ας μην το, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Έντεκα. Λοιπόν. Βλέπεις τα γκολ, πουλάκι μου. Ε? Λοιπόν, 11 είναι αυτοί που βγήκαν στον αέρα. Το κάνουμε έτσι το σύστημα, μην παίρνετε εκτός. Θα το ξανακάνουμε και με τις γραμμές έξω. Εντάξει, απλά είπαμε, είχαμε καμιά κατοστάρα έξω σε γραμμές και δεν μπορούσε ο κόσμος να βγει να μιλήσει. Και την είχαμε για τη Μαριλής, να πούμε, στην Τζίτα μια μισή ώρα. Δεν προλαβαίνει, να πέφτει το κέντρο, ο σερβερ και ο Κροάτερ. Μαέστρο, από το 1 μέχρι το 11 θέλω ένα νουμεράκι να δώσω τις κρεατούμπες. Το 6. Το 7. Το 7. Μελαχρινό μου, μου έχει κάψει το μυαλό μου. Κανένας ενδιασμός που λέτε, κανένας. Γεια σου Νίκο Τεκίδη, έρχεται για την αιμοδοσία. Άρε γίγαντα, τη Γερμανία θα έρθει μόνο. Γεια σου Κανάρι, φιλιά στο Χρήστο Κολομπό στην Αυστραλία. Γεια σου Κολομπάμπουε, στον τοίχο μας. Χαμός γίνεται και σήμερα, στον αθλητήριο. Μην ξεχνάτε την αιμοδοσία μας 29 Τετάρτου, την Κυριακή. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σου Πάρη Καραγκούνη. Είμαι ο Σκουτέρης και τολμάω Μάω. Τι γίνεται ρε. Εδώ έχει βάλει φωτογραφία ο Βαγγέλης ο Παρτζανάκης με τον μπάκα που τον ξυλοκοπούν. Κανονικά. Γεια σου Μάριε, Dynamics Man. Φιλιά σε όλα τα παιδιά. Γεια σου Σπύρο Φαγωγέννη. Καλημέρα από ένα περήφανο παδό Μάω Μάω της Άξης πρωταθλήτριας από την Κέρκυρα. Γεια σου φιλαράκι μου, γεια σου Κολομπάμπουε. Χαμός γίνεται στον τοίχο, δεν προλαβαίνουμε παιδιά. Εντάξει, αναρτημένα είναι όλα. Πάμε να δώσουμε τα κρεατάκια. Μυαλό μου. Λοιπόν, ο Τάσος σε 5.80 είναι ο τυχερός σήμερα. Τάσε, σε 5.80. Τηλεφωνείς τώρα στο 287-888 και αφήνεις το ονοματεπώνυμό σου στην γλυκητά τη Μαριλής για να σε στείλουμε να πάρεις τα κρέατα στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο. Φεύγουμε. Ζουμουσού λέμε. Μην το ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε. Όμορφα και ωραία, όμορφα και καθαρά, κρυστάλλινα έτσι. Λεβέντικα! Η μεγάλη φιέστα, η αυθεντική Ιγνήσια. Έχουμε δυο ματσάκια. Να πάρουμε το μάτς με το Βάζελο, να τα πούμε αυτά μέσα στη βδομάδα. 6 Μαΐου είναι η κανονική, η αυθεντική. Χαιρετώ το γίγαντα που στάθηκε πραγματικός φρουρός, κονσολιέρης, αγοράκι μου, Χρήστος Κιώσης κυρίες και κύριοι. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Έρχεται η Τρόικα εδώ στο Λίμπερο. Φιλιά πολλά και πάλι χρόνια πολλά σε Γιώργους και Γεωργίες. Bye, bye!